Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε απευθείας, γιατί αυτό είναι το θέμα της επικαιρότητας. Η κλήρωση της φάσης των 8. Κλείσε το εξαρισμό του κυπέλου. Στα γραφεία της ΕΠΟ είναι ο συνάδελφος ο Πάρη Τσελεπίδης. Πάμε κατευθείαν. Πάρη, τι γίνεται, ρε φίλε? Τι γίνεται, Σταύρο, πώς είσαι? Σε εκπληκτική κατάσταση, φίλε. Δεν μπορείς να το πει. Ναι. Σε βλέπω. Ναι, σε παρακολουθώ. Ναι, το είδα, ναι, και εγώ σε παρακολουθώ, να ξέρεις. Και από κοντά και όχι μόνο. Ναι. Τι κάνεις? Έτσι, μπράβο. Είμαι έτοιμος να ξεκοκαλύσω τα μπαλάκια. Να σου πω, ρε φίλε, πώς είναι η κλήρωση? Μπαλάκια κανονικά τα κάνουν γύρω-γύρω και διαλέγουν, ή έχουμε κανένα άλλο σχέδιο? Πρώτον, από όντως του Παναθηναϊκού που αποκλείστηκε χτες από τη Λαμία, έθεσε ο κ. Μποροβίλος μετά και σοβαρού και αστείο να τραβήξουν οι 8 εκπρόσωποι το μπαλάκι. Ο κ. Γαβριλίδης έβαλε φρένο επί τόπου για να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε και πέρσι ή και πρόπερσι. Και οπότε πλέον ο κ. Γαβριλίδης απλά ξεκαθαρίζει ότι η πρώτη αγωνιστική της εκτός του κυπέλλου θα γίνει 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου και η δεύτερη αγωνιστική 3 εβδομάδες μετά, 26, 27 και 28. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν 4 ζευγάρια σε διπλούς αγώνες, τα οποία θα καλυφθούν ζωντανά τηλεοπτικά από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV, τα Κοσμοτέ Sport. Είστε σε 1-1-2 σε 3 μέρες, είτε σε 1-2-1 είτε 2-1-1, θα φανεί αυτό το αργότερο λογικά τη Δευτέρα Τρίτη, για να μπορέσει να βγει και το πρόγραμμα και να γνωρίζουν οι ομάδες το που θα πάνε. Βέβαια, έχουμε 1, 2, 3, 4 ομάδες από την Αθήνα, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Ολυμπιακός και Πανιώνιος, τον ΠΑΟΚ, τη Λαμία, τον Αστέρα Τρίπολης και τον Εργοτέλη, τη μοναδική ομάδα της Football League, η οποία έχει φτάσει μέχρι τους 8. Η διαδικασία η οποία ξεκινάει τη στιγμή αυτή από πλευράς ΠΑΟΚ είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, εδώ πέρα, με ιδιαίτερο χαμόγελο, έχοντας ο ΠΑΟΚ στην κατοχή του τους δύο τελευταίους τίτλους στην κατοχή του. Και τώρα να δούμε το πρώτο μπαλάκι το οποίο βγαίνει και θα το ανοίξει ο κ. Γαβριλίδης, από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής του Κυπέλλου. Μια πολύ κομβική κλήρωση, γιατί κατά τα ψέματα πέφτει. Ο Πανιώνιος βγήκε πρώτος. Πανιώνιος ΠΑΟΚ, το παίρνω. Το παίρνω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι για μία ακόμη χρονιά δεν θα έχουμε στο θέσμο του κυπέλλου το ζευγάρι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμη και στις διπλές αναμετρήσεις. Και για να δούμε τώρα το δεύτερο χαρτάκι το οποίο ξετυλίγεται, ανοίγει Πανιούνες ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα, φίλε. Τελειώσαμε με τη σύνδεσή μας ή συνεχίζουμε? Όχι, όχι, συνεχίζουμε, γιατί πρέπει να βγάλεις και το άλλο κομβικό ζευγάρι που θέλουμε. Εγώ βλέπω και ΑΕΚ Ολυμπιακός, θα το δούμε. Μακάρι, πάρη μου, αν το κάνεις και αυτό. Τα λεφτά σου τα έχεις βγάλει, που λέει ο λόγος. Δεν έβγαλα πάω και εγώ τέλης, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δεν μας χαλάει. Δεν μας χαλάει. Μια... Ήθελ να έρθει στην Αθήνα. Μια επίσκεψη στην Αθήνα, στη φιλήσυχη και πολύ θετική απέναντί μας Αθήνα. Ατρόμητος. Και Ατρόμητος, καλός είναι να πέσει. Ακούς και το όνομα του Εργοτέλη, ο κ. Γαβριλίδης, ο οποίος θα εξελίξει αυτός αυτό το τεταρτοκατάκι. Ατρόμητος ΑΕΚ. Ατρόμητος ΑΕΚ, κακό, κακό. Γιατί μια χαρά ζευγάρι είναι. Ναι, δεν θέλουμε, θέλουμε ο Ολυμπιακός να πιεστεί πάλι. Μπορεί να πιεστεί ο Ολυμπιακός. Νομίζω μόνο ότι πάει στην Τρίπολη. Μακάρι να πάει στην Τρίπολη. Και αυτό είναι πιεστικό. Και μετά θα είναι μια ομάδα ακόμα έκπληξη στους τέσσερις, η Λαμία ή ο Εργοτέλης. Καταρχήν βγαίνει ο Εργοτέλης. Μην πέσει ο Ολυμπιακός τώρα. Ντροπή πράγματα είναι αυτά. Για να μην πάει στο Ηράκλειο, να είσαι. Για να μην έχει εύκολο έργο. Λαμία. Σφήνωσε το χαρτάκι. Σφήνωσε το χαρτάκι. Αν να παραιτηθούν όλοι εκεί πέρα στην ΕΠΟ. Μικρό δάχτυλο αντίχειρας και βγήκε. Ναι. Δεν βάζουμε οικοδόμους να τραβάνε. Αστέρας Τρίπολης. Εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης. Άρα ο Ολυμπιακός θα πάει στη Λαμία και αντίθετα. Χάβος. Ο γιος του δουλεύει στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Σκάουτινγκ εκεί. Δεν για έχει μείνει κάτι άλλο. Θα είναι το ζευγάρι. Όχι. Βέβαια. Εύχομαι τη φορά αυτή ο κ. Γκαγκέτσι να τοποθετηθεί σε Λαμία Ολυμπιακός. Σε αντίθεση με άλλες κλήρωσεις που οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ δεν είχαν πει το παραμικρό. Άρα παραμονές του ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πάει ο Ολυμπιακός στη Λαμία. Πάμε να δούμε γρήγορα τα ζευγάρια. Ναι. Πάρη, οι πρώτοι που κληρώθηκαν είναι οι γηπεδούχοι. Θα μας πει τώρα. Πάμε να δούμε. Ακριβώς. Πανιώνιος ΠΑΟΚ, Ατρόμητος ΑΕΚ, Εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης και Λαμία Ολυμπιακός. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί το πότε θα διεξαχθούν πλέον αυτά τα τέσσερα ζευγάρια. Άρα... Δηλαδή στις τρεις ημερομηνίες οι οποίες είναι καθορισμένες, 5, 6 και 7 Αυγούστου, 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου διορθώνω, οι τρεις εβδομάδες που χωρίζουν
τα ζευγάρια μεταξύ τους έχουν να κάνουν γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια του Europa League που συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Και έτσι τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνίσης θα διεξαχθούν 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου. Οπότε τώρα μένουμε σε ανοιχτή γραμμή για να δούμε αν θα μιλήσει ο κ. Γκαγκάτσης, αλλά και ποιοι άλλοι εκπρόσωποι από πλευρά των ΠΑΕ που είναι εδώ. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω για όσους δεν ακούσανε, Πανιόνιος ΠΑΟΚ, Ατρόμητος ΑΕΚ, Εργοτέλης Εστέρας Τρίπολης και Λαμία Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ θα πάει 5, 6, 7 στη Νέα Σμύρνη και τέλος του Φεβρουαρίου θα υποδεχθεί τον Πανιόνιο στην Τούμπα. Εντάξει, ο Πανιόνιος είναι μια παραδοσιακή ομάδα κυπέλου, αν και πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Ναι. Στην ίδια φάση νομίζω ότι τον πέτυχε. Σωστά. Θα μιλήσει κανείς πάλι πιστεύεις ή πιάνε το αμήλυτο. Ναι, νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι ακούνε κάτι τελευταίο που έχει να τους πει ο κ. Γαβριλίδης και ακολούθως θα σηκωθούν για να αποχωρήσουν. Ήδη τοποθετούνται και οι κάμερες για τις σχετικές δηλώσεις και απλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχουν σχετικές τρίπλες από τους εκπροσώπους έτσι ώστε να ακουστούν και από τους εξάλλου οι ομάδες είναι οι πρωταγωνιστές, οι πρωταγωνίστες όπως θέλετε μπορούμε να το δούμε σε κάθε θεσμό που και αν συμμετέχουν στην προσπάθεια να φτάσουν ως το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται ο ΠΑΟΚ θέλει να διατηρήσει για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο του κύπελλου στην κατοχή. Οπότε έχω πάντα ανοιχτή γραμμή με εσάς, είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε θέλετε επαναλαμβάνοντας ακόμα και τα ζευγάρια μέχρι να έρθουν από κοντά μας οι εκπρόσωποι των ομάδων για να ακούσουμε το δικό τους σχόλιο. Μείνεστε Πανιόνιος ΠΑΟΚ λοιπόν, Λαμία Ολυμπιακός, Ατρόμητος ΑΕΚ και Εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης. Νομίζω ότι το πιο αμφίροπο ζευγάρι είναι το Ατρόμητος ΑΕΚ. 100%. Ένας Ατρόμητος ο οποίος έχει δύο διπλά σερί στο ΆΚΑ τα τελευταία χρόνια και γενικά δυσκολεύει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης νομίζω είναι τα ακλόνητα φαβορί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η μη τελική είναι ξεκάθαρη. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και παίζει μόνο το κομμάτι Ατρόμητος ΑΕΚ. Νομίζω δηλαδή ότι στα ημιτελικά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μποροβίλο. Κύριε Μποροβίλο, ικανοποιημένος στην κλήρωση. Εντάξει, ικανοποιημένος όσον αφορά τον αντίπαλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι έχει ήδη δείξει ποιος θα αποκριθεί. Το κύπελο είναι ένας θεσμός των εκπλήξεων. Ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο. Ο Εργοτέλης έδειξε ότι ήδη πέρασε μια ομάδα της Λίγκας. Έχει και αυτούς τα δικά του όνειρα. Νομίζω ότι γίνανε πολύ καλά παιχνίδια κυπέλου. Ο θεσμός αναβαθμίζεται. Και νομίζω ότι και στη συνέχεια θα δούμε καλά παιχνίδια. Ο Στέρας ζει ένα όνειρο με τον τρόπο που προκρίθηκε απέναντι στη Λάρισα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι νομίζω διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Στο τέλος ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι χαμογελάσαμε. Ήταν ακόμα μια απόδειξη αυτών των οποίων προείπα ότι το κύπελλο έχει δικούς τους κανόνες. Ελπίζουμε ότι και στον επόμενο γύρο θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουμε. Γιατί δεν σας κρύβω ότι για τον Αστέρα είναι πάντα ένα όνειρο η κατάκτηση ενός τροφαίου και ειδικά του κυπέλου. Το που αλέψαμε το 2013 δεν το πετύχαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δύο ομάδες του Μπέλικας απέκλεισε ο Εργοτέλης. Να συμπληρώσουμε εμείς. Ήταν και στη φάση των ομίλων που άφησε εκτός τον Άρη με τη μεγάλη νίκη που πέτυχε στην Κρήτη. Και χθες με μια αρκετά τυχερή εμφάνιση. Πάρη. Κύριε Γραφείο, ότι ικανοποίησε για την κλήρωση. Κοιτάξτε, ότι ικανοποίησε μόνο από την άποψη ότι δεν πέσαμε με ένα μεγάλο αντίπαλο πριν από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι 14 του μηνός παίζουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και η ΕΠΟ έχει ορίσει παιχνίδι κυπέλου σε 7 του μηνός, μια εβδομάδα πριν. Δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει δηλαδή αν θα φέρουν οι ομάδες βαθμούς στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη είμαι ικανοποιημένος. Με αυτό που λέτε θα ζητήσετε να παίξετε όσο πιο νωρίς γίνεται για το ευρωπαϊκό στρατεύμα. Αυτά είναι θέματα τεχνικά, παιδιά, δεν είμαι εγώ τεχνικός. Αυτά είναι το θέμα του προπονητή και της ομάδας. Εννοείται ότι θέλετε ο Ολυμπιακός να παίξει μετά τα διπλά παιχνίδια του Europa League. Όχι, δεν θέλω να παίξει μετά. Είπα ότι δεν μπορεί να ορίζονται παιχνίδια κυπέλου μία εβδομάδα πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι αδιανόητο. Ημερομηνίες του κυπέλου. Κακός προγραμματισμός. Τι να τεθεί, όταν σου βγάζει και σου λέει αυτές είναι, φυσικά ξέρουν πότε είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
ελπίζω στη φετινή χρονιά ο Ολυμπιακός δεν είναι μεγαλύτερη βαρύτητα στο κύπελο, γιατί έχει μείνει και αρκετή ζωή στο κύπελο. Μην με ρωτάτε τέτοια θέματα. Θα απαντήσω εγώ που δεν είναι βαρύτητα ο Ολυμπιακός. Άλλοι είναι υπεύθυνοι για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μην τους παραπονιάρετε. Όταν έπαιζε Σταύρο Πάουκ στον Μπακού και γυρνούσε Παρασκευή ξημερώματα και έπαιζε Κυριακή στο Καραϊσκάκι, τότε ήταν καλή ΕΠΟ. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες, κλαίγονται και να κλαίγονται. Πού να παίξουν, πότε θα παίξουν. Κλήρωση για μας, αλλά δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο για μας, γιατί έχουμε αποδείξει και έχουμε φτάσει και δύο φορές στον τελικό, οπότε πιστεύω ότι για άλλη μια φορά δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θα τα καταφέρουμε. Να φτάσουμε στον τελικό. Σήμερα γιατί όχι, να φτάσουμε στον τελικό. Αυτός είναι και ένα από τους στόχους της ομάδας. Πάρη, ήταν η κυρία του Ατρομήτου. Πάρη. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καλά. Η κυρία του Ατρομήτου ήταν. Ακριβώς. Ναι. Ήταν από πλευρά του Ατρομήτου. Ο κ. Σαγραφιώτη ήταν ο δεύτερος από πλευρά του Ολυμπιακού. Η βροχή του. Καταλάβαμε. Πάρη. Δηλαδή κλάψα. Να μας πει σε ποια ημερομηνία θέλει να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έπρεπε να σου ανοίξω λοιπόν το λόγο. Σταύρο, συγγνώμη. Ναι, πάρη μου δηλαδή πραγματικά. Μα παραπονιούνται για τα πάντα, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Ωραία. Και επίσης καταρχήν μίλησε. Ο κ. Μποροβίλος από πλευράς Αστέρα Τρικούλης. Ακούσαμε την κυρία, δεν ξέρουμε πώς τη λένε. Ναι, ναι, είναι... Να έχουμε και καμιά χρήσιμη πληροφορία σήμερα. Γλυκή δεν την ακούσα. Κάτι από ξένογλου. Κάτι από ξένογλου από πλευράς του Ατρομήτου. Ναι. Έτσι, ο κ. Γκαγκάτσης για μία ακόμη φορά δεν θέλει να μιλήσει. Έτσι από πλευράς του Άκου, οπότε για μία ακόμη φορά μετά από πέρας κλήρωση δεν θα ακούσουμε την άποψη εκπροσώπου. Δεν θα λύσει τη σιωπή του Μάξου Καγκάτσης, δηλαδή με λίγα λόγια. Ο νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, δεν είναι να τα λέμε αυτά. Πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Σωστά. Οπότε έχω την αίσθηση πως... Γιατί έχουμε και πολλούς αντιπρόεδρους στον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια 8. Πρέπει δηλαδή να... μέχρι το 8 από πλευράς γράμματος, α, β, ναι. Σίγμα ΤΑΦ, το κάνουμε και έτσι σαν το δημοτικό. Χαίρομαι που η κλήρωση γίνεται Friday και όχι Monday. Καλύτερα οι δυο μας, Σταύρο. Έγινε. Σε χαιρετώ και... Πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, πάλι ευχαριστούμε. Δεν έγινε κλήρωση όπως τη θέλαμε. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερη βέβαια. Να πέσει κανένα πάω κάικα στα κανένα καθόμενα. Δεν έπεσε το ΑΕΚ Ολυμπιακός και οι ημιτελικά υπάρχουν. Ας πέσει εκεί τουλάχιστον. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 5-6 ή 7 Φλεβάρι και μετά τέλος του Φλεβάρι παραμονές του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι. Έτσι, καλά τα λέω. 26, 27 ή 28 Φεβρουαρίου. Άστο και μέχρι τότε θα έχουμε καταλάβει τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε. Ο Φλεβάρης θα κρατήσει 8 μήνες. Ο Φλεβάρης θα φλεβήσει. Το σαπούνι σου βρωμάς. δεν γλιτώνουμε. Δηλαδή ο Φλεβάρης, παρότι συνήθως μικρότερος, θα κρατήσει τουλάχιστον 8-9 μήνες. Τόσο θα είναι η διάρκεια του. Εκπρόσωπος του Πανιωνίου δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Πανιωνίου. Μετά τη ρήξη Σαμπάνη Δάρα δεν έχουν βρει δηλαδή διοικητικά τους πατήματα ακόμη, είναι η αλήθεια. Δεν έχουν πάρει ακόμα ασφαλιστική ενημερότητα για να ενισχυθούν. Έχουν άλλη μια εβδομάδα. Ναι. 25 έχουμε σήμερα. Ναι. Το κοιτάς όμως, δεν σου πει. Είμαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος τέτοιο. Αν δεν κοιτούσες. Δεν βγάζει τα πρώτη ημερομηνία, την ώρα βγάζει ο υπολογιστής. Κοίταξες όμως. Αντανακλαστικά. 25 το δέχομαι. Το δέχομαι. 25 Παρασκευή. Αποκλειστικό. αυτή λοιπόν ήταν η κλήρωση. Αυτή ήταν η... Τώρα δημιουργήθηκε μια σειρά αγώνων, την οποία θα τη δούμε, θα πάμε στο διάλειμμα αναγκαστικά και δεν έχουμε κάνει διάλειμμα. Κάναμε διάλειμμα. Όχι, κάναμε. Με διάλειμμα μπήκαμε. Κανονικά. Ας το διάλειμμα. Ναι. Πώς κλείσει η άλλη παρά 10. Είδες. Τι, απειλήθηκαν, πήγες με κάποιο στόλι μέσα στο στούντιο. Όχι. Ε? Πολύ συνεργάσιμη σήμερα. Μπράβο. Ήρθε και η αγάπη Γαβριλίδου, το καμάρι της Τραπεζούντας. Έρχεται μαζί μας η Δήμετρη Καλονή από την περιοχή της Πηλαίας, όπου το νερό σε ψηλώνει. Δεν είμαι από την Πηλαία. Ναι, όχι, απλά αυτοί κέρδισαν τον πληστηριασμό
για να σε φιλοξενήσουν. Εντάξει, για να γίνεις η στάρ της Πηλαίας. Η πρέσβης καλής θέλησης. Γιατί τόσο καλά λέω, γιατί το τραπεζούντα να το κάνουμε Σαμσούντα που είναι πιο... Όχι, δεν μου αρέσει Σαμσούντα. Ακόμα χειρότερο, όχι, τραπεζούντα, καλά να το κρατάμε. Να τα πούμε τώρα μεταξύ μας, δεν έχει καμιά διαφορά. Δηλαδή, το τραπεζούντα δεν είναι το Μονακό και η Σαμσούντα είναι... Θέλω μια φορά, θέλω μια φορά πραγματικά να πάει κουβέντα σε εσάς, να πούμε από πού θα μπορούσατε να είσαστε εσείς και οι δύο. Είμαι τόσο μπάστατος που ό,τι γραφείς, μέσα είσαι. Καλά είσαι, προχθές μου τα έλεγε, εσείς έχεις τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Μόνο κριτικός. Και έκανα και κάτι εξετάσεις. Κάτι εξετάσεις. Πες το λίγο αυτό, ναι, πες το. Ναι, κάνε κάτι εξετάσεις, παιδιά. Ακούστε λίγο, παιδιά. Για να καταλάβετε. Σταματήστε τα δεξιά λίγο. Ναι, κάντε λίγο στα δεξιά. Έκανα κάτι αιματολογικές που μου είπανε, μου είπανε ότι μέσα στο αίμα μου έχω ένα στοιχείο που εμφανίζεται μόνο στις Ινδίες. Ωραία, άρα καταλαβαίνεις ότι η πρόγονή μου είναι ή ο Μέγας Αλέξανδρος ή κάποιος στρατηγός που έβαλε. Μην παραχαράσετε την ιστορία, ναι. Που έβαλε, ναι, ότι είμαι γνήσιος απόγονος. Ξεκάθαρα, σαν αυτόν τον Αουσέο Αφρικανό που το έγραφε. Ναι, είμαι αυτός, ναι. Ωραία, ναι. Και με στοιχεία. Δηλαδή η προ γιαγιά μου. Ναι. Από κάποιον υπάρχει. Από ένα στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου στοιχειώτη. Ή από τον Αλέξανδρο. Ή από τον Αλέξανδρο. Ή από τον Φουκεφάλα. Πολύ πολιτισμικό το Ρουσκόλκα. Ναι, και έχω αυτό το ενδικό στοιχείο στο αίμα μου που σημαίνει αυτομάτως ότι είμαι εν δυνάμει γαλαζοαίματος. Αυτό γιατί. Γιατί σου είπα, ή ο Μέγας Αλέξανδρος στην προγιαγιά μου πριν τον πυρετό. Δεν τον κόλλησε η προγιαγιά μου. Η προ. Ξέρεις πώς προέκυψε ο όρος γαλαζοαίματος? Γιατί λέμε ρε φίλε γαλαζοαίματος? Αυτό ο ενθουσιασμός φίλε που το ξέρεις. Ναι. Στεριώχη. Είχα μια κουβέντα προχθές συμπτωματικά. Για πες Στεριώχη. Με ποιον πρώτα απ' όλα για να δούμε αν υπάρχει βάση. Με τη Λίλα το δέχομαι. Συνέχισε. Επειδή λοιπόν οι ευγενείς εκείνα τα χρόνια δεν βγαίναν στον ήλιο, ήταν κλεισμένοι στα παλάτια. Γι' αυτό ήταν οι ασπουλιάδες της μοδός. Και επειδή ήταν ασπρουλιάριδες, φαινόντουσαν οι φλέβες. Ναι. Και έτσι τους βγάλανε γαλαζοαίματος. Είναι αυτό η πληροφορία της ημέρας, παιδιά. Κάτι το οποίο χρησιμεύει πλέον μόνο για να είσαι καλύτερος πρεζάκης και να πετυχαίνεις, και να πετυχαίνεις φλέβα. Αγάπη. Μάλιστα, τι άλλο θα μάθουμε δηλαδή. Κοίτα τι μάθαμε. Μετά την κλήρωση είναι η δεύτερη πιο σημαντική πληροφορία της ημέρας. Μην χτυπάς το κεφάλι στο... Δεν ακουμπά, τα χέρια χτυπά. Τα χέρια, μην χτυπάς. Ωραία, θα κάθομαι έτσι. Ναι. Μετά την κλήρωση λοιπόν ακούγεται ήταν αυτό το πράγμα, κάνεις έτσι. Μιλάς εσύ για αυτό που ακούγονται στον έχω αέρα. Μόνο τζάμι δεν έχεις σπάσει. Έχω σπάσει. Ζωντανά. Ζωντανά, έχεις πάει τζάμι. Ζωντανά. Πού, πώς. Έχεις την καρέκλα και την έριξες στο τζάμι. Σχεδόν. Σοβαρά, ζωντανά. Δεν θα μιλήσει ακόμα αυτά. Από τη χαρά μου. Από τον ενθουσιασμό. Ναι. Ήξερα κάτι σαν το αυτό με το γαλαζοαίμα του που έχω το πανηγύρισε κιόλα. Παλιώνει πάω, αγάπη. Δεν θα πας αποστολή. Κρίμα. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να πάει ή διπλή αποστολή. Μπορεί να πάει τριπλή αποστολή γιατί είναι σημαντικό παιχνίδι. Στόχο. Καθημερινή εκπομπή έχει. Σωστά. Το ναι. Κρίμα. Κρίμα. Μπορώ να γυρίσω όμω 7 το πρωί. Θα το κάνω. Δεν έχω θέμα. Κόλλησες, κάτωσες. Θα φύγω μεσημέρι. Θα πετάξουμε στο κήπεδο. Σαν του Μαραντώνα που τον γυρίσαν στο Σάο Πάολο και έκανε με τη Λίκια με το ελικόπτερο. Κάπως έτσι. Ο της Λέστερ δεν πήγε καλά με το ελικόπτερο. Αυτό το νέο τώρα που έγινε με τον Σάλα. Σάλα, ναι. Πέθανε αυτό και τον βρήκανε. Δεν τον βρήκανε. Έχουν σταματήσει απλά τις τόσο εντατικές έρευνες γιατί θεωρείται σίγουρο ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Και δεν τους έχουν βρει ακόμα. Αυτό ξεκίνησε από πού για να πάει από στο Κάρδιφ? Από την Νάντ, νομίζω. Η Νάντ, η οποία είναι τη μάχη είχε να περάσει. Ναι. Δεν η Νάντ είναι Βρετάνη. Υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις από ανθρώπους που ξέρουν από τέτοια αεροπλάνα, τόσο αεροσκάφη, τι ήταν, ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως λογική για το γεγονός ότι πέταξε με αυτό το αεροσκάφος. Το είδες πώς ήταν αυτό. Είδατε μια φωτογραφία, είναι από το 50, ξέρω εγώ. Τίποτα. Ο αδερφός Ράι το οδηγούσε. Δεν ξέρω γιατί. Και εντωμεταξύ πήγε εκεί μόνο και μόνο για να χαιρετήσει τους συμπαίκτες και να γυρίσει. Αυτό είναι το δράμα της υπόθεσης. Αλλά. Δεν υπάρχει κάτι αλλά. Είναι δράμα όλη υπόθεση. Ναι, δεν είναι μακριά. Ναι, δεν είναι ρε παιδί μου. Αλλά με το που ξεκίνησε το ταξίδι στο... στη θάλασσα. Ναι, της. Νομίζω ναι. Εκεί έκαναν δηλαδή τις μεγάλες έρευνες. Αλλά σταμάτησα. Χθες το μεσημέρι έβγαλαν ανακοίνωση η αστυνομία. Έκλεισε η σύζυγος να μην σταματήσουν οι έρευνες.
Έψαχναν τρεις μέρες, ημέρα, νύχτα, δεν βρήκαν κάτι και είπαν χθες ότι οι εντατικές, οι έρευνες σταματάνε και από εκεί πέρα θα συνεχιστούν ως ένα σημείο. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς πάνε αυτά. Αυτό. Πόσο κομβικό λάθος να κάνεις, δηλαδή να... Μπαίνεις στο αεροπλάνο που είναι, ξέρω εγώ, μονοκινητήριο, ότι είναι τέλος πάντων... Αυτό μου κάνει εντύπωση. Χειμώνα. Ναι. Για, να σου πω κάτι, αν πήγαινε στο Bristol που είναι απέναντι, πάρε το και με ένα καραβάκι. Άρα δεν πα στο Bristol, πα στο Cardiff, είναι πιο πάνω. Ναι. Ωραία. Δεν έχει λογική. Πάρε μια πτήση, δεν πούστε. Αυτό μου κάνει τύπο. Εγώ στην αρχή πίστευα ότι με αεροπλάνο είναι και λέω δεν ακούσαμε κάτι. Μα γιατί δεν πήγε μια πτήση, α πούμε, κανονική. Δεν είναι. Τέλο πάντων, ήταν να γίνει, τι να πω, δεν ξέρω. Έχει και θαλάσσια πλέον εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ψηλά το Cardiff. Ναι. Δεν μπορεί να το πάρει με το αμάξι, είναι πολύ, δεν ξέρω εγώ, 1500 χιλιόμετρα. Αν σκεφτείς ότι πήγε μόνο και μόνο για να χαιρετήσει την ομάδα, είναι απίστευτο εσύ. Δηλαδή θα μπορούσε να μην έχει πάει. Δεν είχε λόγο να πάει ουσιαστικά. Πήγε μόνο γι' αυτό. Ουσιαστικά περιμένουν ένα θαύμα, θα δούμε τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Η Λαμία πέτρεψε τρία Ιωνίων, όντως. Θα είχε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Κρίμα. Φοβερή Λαμία. Και έβλεπα το παιχνίδι με φυσικό ήχο. Δηλαδή άκουγα τον διαιτητή. Που σε κάθε φάση έλεγε μόνο το Μελίσσα μην είναι πάνω στη γραμμή. Αλλιώς θα δώσω επανάληψη στο διγούδι κουβέντα. Κουβέντα. Και φοβερό mind game από τον Μελίσσα. Το Μελίσσα. Κάτι είπε στον Κάτσα, αλλά εκείνο να χτύπησε το σταθερό και δεν το έπιασα. Και το ίδιο έκανε και στο Κουρμπέλι. Τι το έκανε, Κουρμπέλι. Κούρμπε, αγάπη μου. Είσαι φοβερό, έλα αγάπη μου. Δοκάρω Κουρμπέλι. Μπράβο, και ο Διούδης έκανε ένα mind game εκεί πέρα. Φάνηκε ότι είναι χαλαρός. Δηλαδή αυτό μετά που είπε και ο Χάβος σου, τον είπε ότι αν πιάσει τα πέναλτι θα μας κεράσει στους καφέδες. Γενικότερα καλά το δούλεψε ο Μελίσσας. Ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση, εντάξει. Ναι. Πολύ σταθερός. Ο Διούδης έκανε και τις βόλτες του 8 φορές. Ο Διούδης έπεσε σε όλα λάθος. Δεν του πήγε καθόλου. Όχι, ο Διούδης ακολούθησε, την επιλογή. Πέφτω μόνο από τα αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Τον πήραν χαμπάρι οι άλλοι ότι πέφτει μόνο από τα αριστερά, βαρέσαν τα πάντα μόνο από δεξιά. Έκανε και τα δικά του εκεί βέβαια πάλι. Στο τελευταίο που πάλι έπεσε αριστερά. Εκεί δεν σηκώνει κάρτα. Ο Παπαπέτρου δεν βγάζει κάρτες. Κάνει δημόσιες σχέσεις. Σε κάποια φάση έλεγε Διού. Μακούς. Διού τη βόλτη. Μακούς, σου μιλάω. Βγάλε μια κάρτα να σε ακούσει. Τον Παλάφα κόκκινη τον βγάλατε στα πέναλτι. Αλήτες. Ναι. Αλήτες. Το παιδί μας. Τέλος πάντων, μπράβο στην Ισπανία. Πού είναι τώρα? Έχεις χαιρετίσματα, τον πέτυχα. Κοντά μένουμε. Τι είπα, η Αγία Σοφία. Να, εδώ. Στο Πέριξ, ναι. Καιρό θα τον πετύχω, αλλά τον πετυχαίνω. Μεγάλο που λένε. Κορυφαία μορφή της ιστορίας. Μόνο ο Παλάφος και ο Γκάρι Ροντρίγκες πήγαιναν κόκκινοι στο ζέσταμα, νομίζω. Ο Μπάφι κίτρινε στο ζέσταμα. Κίτρινη είχε πάρει, α. Του Γκάρι είναι χειρότερο, εντάξει. Του Γκάρι είναι ο Γκάρι. Έχετε μαζέψει, να υποθέσω, έχετε μαζέψει πάρα πολλά θέματα. Όσο έχει πολύ μέχρι. Ωραία συνέντευξη του Σβιτέρσκι στην Πολωνία. Όχι. Έλα να θυμηθούμε τα παλιά, είπε ο Μελίσσας στον Κάτσε. Ναι, άκου λίγο. Ναι. Δεν θα ξαναπεί το Σβιτέρσκι. Σφιντέρσκι. Έτσι λέγεται. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι λέγεται. Ήδη έχουν μπει τα τάγκ. Παιδιά, έτσι λέγεται. Αλλάξε και αυτό το λέει. Το παιδί το λέει. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το παιδί, ρε. Εγώ τι. Ωραία, και θα κάνουμε μετάδοση να είμαι Σφιτέρσκι. Τι είναι κατευθείαν με το που το λες. Βάλε το Β' μια χαρά. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Δεν μπορώ να το πω, ναι. Ωραία, πες Σφιντέρσκι. Δεν θα σου πει κανείς γιατί το λες έτσι. Έχεις πει άλλα κι άλλα. Άκουλα, δηλαδή. Το παιδί μπορεί να έχει την άποψή του για το πώς λέγεται. Είναι λανθασμένη. Και πότε βγήκε Σταύρο από τη χώρα του για να ξέρει πώς λέγεται το όνομά του στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό. Πότε βγήκε, βραγόρι μου. Τώρα βγήκε. Δηλαδή άραξε σε μια γωνία τώρα. Λογικά πράγματα. Αμαρτυρία 20 ετών έχουμε από Αιγύπτιους, από όλες τις χώρες. Λογικά πράγματα, ναι. Ο κορυφαίος μάνατζερ που έχει τέτοια ονόματα ποδοσφαιριστών που δεν διαβάζονται είναι ο Πασχάλης ο Τουντούρης, που λες και το κάνει επίτηδες. Όχι, αν πάει τα πακάτα. Εδώ και δεν βάζει φωτογραφίες μαζί του. Υπογράψαμε στην Saint-Étienne με τον... Έχει W μέσα, έχει G, έχει Q, έχει, δηλαδή τα έχει όλα. Ναι, ναι. Του γράφεις από κάτω επίτηδες το κάτω. Δηλαδή τι κάνεις. Κάνε τον Ακώστα. Κάνε τον Γεράσιμο. Κάνε τον κάτι. Βάφτισέ τον, όπως έκανε η Αγγελάρα. Θεός σου. Γεια σου. Γεια σου. Καλημέρα. Ναι, εντάξει. Μια χαρά φίλε του βόλεγε ο θείος. Ναι, ο θείος. Ένα από τα ελάχιστα πράγματα που συμφωνούμε. Που έχει το μοναδικό. Να το κόψουμε αυτό, το κρατήσουμε. Ωραία, το ναι. Είναι αυτό. Θα μου πεις εσύ πώς σε λένε. Δεν ξέρω εγώ. Τι με βολεύει, λέει, από σαν να σε φωνάζω. Παρασκευά. Παρασκευάς.
Ναι. Θεγκάντα μαφούλε. Θεγκάντα μαφούλε. Θεόφιλε. Και ακλωμαθεί ο Θεό. Θεγκάντα, ευχαριστώ τον Θεό, Θεόφιλε. Εντάξει. Δεν είναι το ίδιο, αλλά βολεύει. Τι. Άλλο ευχαριστώ τον Θεό. Πλησιάζει. Άλλο φίλο του Θεού. Ρε φίλε, είναι ναι. Συμπίπτει κατά 90%. Όχι, 70. Είναι άλλο το νόημα. Έχει χριστιανική άβρα. Έτσι αποφάσισε ο Άγγελος, ναι. Έτσι φίλε το έκανε. Ναι, αυτό δεν νομίζω. Φίλο. Δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Καλά έκανε αυτό. Ωραία. Είναι το μόνο πράγμα που συμφωνούμε. Ναι, ναι, αλλά ο Ερίκος λέει Σφιντέρσκι, οπότε βρείτε τα μεταξύ σας και ενημερώστε. Ωραία, θα κάνουμε ένα εσωτερικό πόλεμο στο Πάο 24. Εμείς το κάνουμε Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι, ωραία. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν θα περάσει. Ναι. Ωραία, επειδή αυτό είναι. Το tag εγώ το έκανα Σφιντέρσκι. Και βλέπω τώρα ότι έχει αλλάξει. Ναι, είναι, το έχει γίνει Γιώσιπ Σφιντέρσκι. Και Γιώσιφ, βάλαμε και μήπως το κάναμε και Γιώσιφ, ρε φίλε. Είναι δυνατόν, κλείστε αυτό. Ναι, κλείσε αυτό το συχαμένο. Ναι. Άκου τον μεταξύ, έχει και ο Άρης Σαββίδη πλέον, ε. Έχει και άλλον παίκτη των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ. Όχι, έχει Σαββίδη. Σημαντικό. Και ποιον είναι Ιβάν, αυτό, λέμε. Είναι και ο Άρης τον Κυριάκο. Άκου, είναι πολύ καλή επιλογή του Άρη ποδοσφαιρικά να επιλέγει παίκτες οι οποίοι μάθαν το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και να χαίρονται με είπα όσους... Είπα κι εγώ. Ναι. Αλίμον. Είναι αλήθεια ότι σε άκουσε χθες άτομο έξω να παρακαλά στην Κυριακή να σκοράρει ο Γιακουμάκης. Εγώ. Ναι. Μου ψέματα. Μου ψέματα. Ποια είναι η Κυριακή. Την Κυριακή. Παρακαλά να σκοράρει ο Γιακουμάκης. Για ποιο λόγο. Σε άκουσε. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Χαζό είσαι. Χαζό, λάθος. Συγγνώμη, Μάρη, λάθος ερώτημα. Είσαι χαζό. Τι έλεγε να σχολιάσει ο Γιακουμάκης, μακάρι. Εννοούσε προφανώς τον Πέτρο θα εννοούσε. Ποιο Γιακουμάκη. Του Λεβαδιακού. Ο Πέτρος. Σε ποιον έπεσε ο Λεβαδιακό τη. Αφού δεν θα πάρει την άκρη, γιατί το συνεχίζετε. Ασχολούμαι εγώ με τον Άρη τώρα. Λέω μπράβο στον Άρη που επιλέγει παίξει από τι ακαδημίε του ΠΑΟΚ. Δεν πάω από κάτι άλλο. Δηλαδή, όντω στη ζωή μα. Πρέπει να διαλέγουμε ωραία στελέχη τα οποία μαθαίνουν σωστά τη δουλειά. Λοιπόν. Δηλαδή, εσένα πώς σε πήρα, τελείωσε το Χάρβαρντ. Ναι. Υποκατάστημα Σαμψούντας. Ωραία, άρα. Είδες πιο ωραίο το Σαμψούντα. Σαμψούντα, δεν θα δουλέψουμε Σαμψούντα. Ωραία, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο στα σοβαρά, γιατί θα έχουμε μάλλον, αν όλα πάνε καλά, στη 1:20 δηλώσεις από Μεσήμβρια. Σύμφωνα από με την Σύμβρια, από το Δήμο με Σύμβρια, κατεβαίνει ω υποψήφιο. Θα κοροϊδεύει ό,τι λέω ή σε κάποια φάση θα σταματήσει ναι, να κοροϊδεύει. Ο κόσμο λέει με Σύμβρια. Θα συνεχίσω όταν δεν με διακόψει. Θα μιλήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκο και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα του ακούσουμε ζωντανά. Σύμφωνα με την Νόβα, αυτό θα γίνει 12:40. Αυτά. Ωραία. Τα είπαμε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα να πούμε στου οδηγού να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Λογικά θα συνδεθούμε με Σύμβρια. Μαζί μα είναι στοίχημα.gr, ο μέγα οργό του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η στοίχημα η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γάμα στοιχηματικών επιλογών για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Έχασα επικό ταμείο χθες. Κι εγώ. Με χ στο τέλος τότε να και γκολ. Όχι, εγώ έβαλα μόνο τον γκολ. Το βόδιο Γιορέντε στο 70 κάτι, του έρχεται την μπάλα από την πίσω ζώνη, μόνο στο απέναντι με τον τερματοφύλακα, πάει να πιάσει το πλασέ, το βολέ και πιάνει αέρα. Εγώ έχασα γιατί έβαλα για κάποιο λόγο μέσα. Στην πεντάδα μου το διπλό του Παναθηναϊκού στη Μακάμπη για κάποιο λόγο. Συγχαρητήρια. Και έχασα αυτό μόνο και έπιασα το άλλα 4. Ούτε ο Γιανακόπουλος έβαλε διπλό του Παναθηναϊκού. Το ξέρω, το ξέρω, Στέργιο, το ξέρω. Είμαι. Το έχω καταλάβει. Και υπάρχει το online καζίνο. Έπιασα όμως τώρα ξαφνικά το πρωί. Τι έγινε. Τζόκοβιτς. Μπράβο, αγάπη. Είναι Στέργιο, άμα ξέρει τένις. Ότι καταλαβαίνει εδώ πέρα. Με χάντικα από τον έπαιξα. Στοίχη μα ενημερώνει και με μήνυμα. Είναι απίστευτο. Εκεί που κάνετε, στέλνει το μήνυμα κέρδισε. Γιατί τώρα που ήρθε, αν είσαι αγάπη, μπορεί και να ξεχάσει ότι έχει κερδίσει. Μπράβο, Στίχημαν. Μπράβο, λοιπόν. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Και υπάρχει και το online καζίνο τη Στίχημαν 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Είτε είστε μόνος, είτε με παρέα, είτε στο σπίτι, είτε εκτός, για να ζήσετε έντονες συγκινήσεις στο online καζίνο τη Στίχημαν. Δεν ξεχνάμε τον Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις, θα συνεχιστούν μέχρι και τέλος του Οκτωβρίου. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός, γι' αυτό κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας για να έχετε και επιλογή το που θα καθίσετε στο θέατρο Βεργίνα, στο καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά στο ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7, πληροφορίες στο 2310-491-291,
παραστάσεις αυτή την εβδομάδα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Κυριακή. Ενώ δεν είναι υποχρεωτική η είσοδος στο καζίνο, είναι προαιρετική. Αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό στην ηλικία για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο απολαυστικό σοου της καριέρας του. Εμείς το κάναμε, το χαρήκαμε. Μπορεί να ξαναπάμε. Θα ξαναπάμε, βέβαια. Μπορείτε να είστε από 2 μέχρι 122 ετών. Μαζί... Είναι για όλες τις ηλικίες στο σοου του Τάκη Ζαχαράτου. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2311-241-508 για να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Ενώ υπάρχει και το site anadomopavlanakinesis.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με δηλώσεις από τον ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε δεύτερο μισάωρο του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου και ενός παίκτη του ΠΑΟΚ. Παρά 20 αναφέρει το συνδρομητικό της Νόβα, λογικά παρά 10 με την καθιερωμένη καθυστέρηση. Για το καλό, Σταύρο και Αγάπη. Για ακούσουμε... το καλό μου, για το καλό μου. Θα ακούσουμε το Ράσβαν Λουτσέσκου. Δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. Σοκ. Μπορούμε να διαβάσουμε Σφιτέσκι. Δεν θυμάμαι απ' έξω. Τα θυμάμαι απ' έξω. Τα θυμάσαι απ' έξω. Φυσικά. Είπες το μάθημά σου. Λοιπόν, έχει δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στην Πολωνία ο Σβιντέρσκι, που μιλάει και για το τι τον έχει κάνει να πει το ναι στον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι είχε ενδιαφέρον και από Ιταλία. Οι Πολωνοί λένε και από Bundesliga και από Αγγλία. Καλά, οι Πολωνοί τώρα μπορούν να λένε ότι είχε και πρόταση. Απαντάει όμως και ο ίδιος και λέει ότι ξέρει ότι η μάνατζερ της Στουτγκάρτης ήταν στις προπονήσεις και τον παρακολουθούσε. Βέβαια, νομίζω και αυτό τι θα έλεγε, αλλά τέλος πάντων. Το είπε. Κοίτα, ότι κάποιος παίκτη 22 χρονών διεθνή από μια καλή σχολή τον παρακολουθούν. Α, συμβαίνει. Τον παρακολουθούν δεν είναι είδηση, είναι γεγονός. Αλλά απαντάει ωραία. Γιατί... Δηλαδή δεν είπε το κλασικό ότι ναι, είχα προτάσει, αλλά επέλεξα τον ΠΑΟΚ. Το αιτιολόγησε και είπε ότι ήξερε και ο ίδιος και σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του και τον μάνατζέρ του ότι δεν είναι έτοιμος για να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Και ήταν προτιμότερο να έρθει στον ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί μεν και έχει στόχους, αλλά παίζει ένα πρωτάθλημα λίγο πιο εύκολο, τέλος πάντων, σε σχέση με την Bundesliga ή την Αγγλία ή την Ιταλία, τη Serie A. Λέει ότι θέλει χρόνο και ότι. Ξέρω, λέει, ότι ο κόσμος θεωρεί ότι μπορώ να αντικαταστήσω μέχρι ένα σημείο τον Μπρίγιοβιτς, αλλά εγώ δεν είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό. Το ξέρει, λέει, ο προπονητής μου αυτό και ότι θα χρειαστώ χρόνο και το λέει ξεκάθαρα και ο ίδιος. Λέει ότι προφανώς εγώ ούτε την εμπειρία του έχω, ούτε είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Ναι. Είπε ότι θα είναι ευχαριστημένος αν φτάσει τις επιδόσεις του στο πρώτο μισό της σεζόν, που είχε πετύχει 9 γκολ, αν θυμάμαι καλά. Να βάλει άλλα 9 δηλαδή. Ναι, λέει ότι αν το κάνει αυτό θα είναι το ιδανικό. Μια χαρά, το ιδανικό. Το παίρνω. Αλλά λέει ότι γενικά δεν θέλει ίδιος να βάζει τέτοιο βάρος στον εαυτό του, ότι ξέρει ότι προφανώς δεν θα έχει και το χρόνο όσο έχει ο Πρίγιοβιτς, ας πούμε, ότι υπάρχουν άλλοι μπροστά του. Ο Σβιντέσκι μπορεί να είναι κομβικός. Για ποιον λόγο? Το άποφιο κατουρί. Ναι. Ωραία. Και οι επιλογές αριστερά μειώθηκαν δραματικά. Μπορεί να είναι ο παίκτης που θα πάει πίσω από τον φορ για να μεταφερθεί αν χρειαστεί. Θέλει να δάσει ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Να πάει ο Πέρκας αριστερά. Ναι. Έχει παίξει ο Πέρκας αριστερά με Λουτσέσκου. Ωραία. Θέλει να πάει ανάσα ο Πέρκας. Να πει Σβιτέσκι, να πάει ο Μπίσεσβαρ στα αριστερά. Δηλαδή εκεί μπορεί να δώσει μια. Δεν ξέρουμε βέβαια το βαθμό ετοιμότητάς του. Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, όμως έπαιζε μέχρι τον Δεκέμβρη. Το σίγουρα... αγωνιστικό έχει, το τακτικό κομμάτι. Α, ναι, αυτό ναι. Κατά πόσο μπορεί να αφομοιώσει. Νομίζω γρήγορα... αυτό λέει και ο ίδιος. Δηλαδή εκεί στέκεται. Όχι, δηλαδή είπε ότι και σε φυσικά χαρακτηριστικά δεν είναι ακόμα τόσο δυνατό το σώμα του. Και πάλι όπως του Πρίγιοβιτς ανέφερε. Αλλά είπε κιόλας ότι θα χρειαστώ χρόνο και για αυτό το κομμάτι. Για να μπω προφανώς σε αυτά που θέλει ο προπονητής μου. Είπε ότι. Υπολογίζει τον εαυτό του για φόρ κορυφής ή για γύρω-γύρω. Δεν απάντησε σε αυτό. Δεν είπε κάτι. Απλά στάθηκε πολύ. Δεν στάθηκε αυτός. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε πολύ για τον Πρίγιοβιτς. Ήταν 2-3 ερωτήσεις μαζί και ουσιαστικά απαντούσε σαν αντικαταστάτης. Έβαζε τον εαυτό του κάπως έτσι δηλαδή. Ο Σβιντέρσκι. Δεν είναι αντικαταστάτης. Ναι, αυτός έβαζε τον εαυτό του έτσι. Μιλάει πάρα πολύ για τον Σνάουτσνερ. Λέει ότι είναι αυτός που τον έχει βοηθήσει εδώ πέρα στην πόλη και την πρώτη στιγμή τον πλησίασε και έχουν επαφές. Είπε μάλιστα ότι σε συνεννόηση με τον Λουτσέσκο, ο Σνάουτσνερ είδε τις προπονήσεις αυτές τις πρώτες του εκεί μαζί του για να νιώθει καθώς καλύτερα.
και τον κατευθύνει καλύτερα στο τακτικό κομμάτι, ναι. Γιατί τα αγγλικά του δεν είναι τέλεια. Αυτό στα αγγλικά κυρίως, στη γλώσσα. Τι άλλο έχει πει. Γενικά μίλησε πολύ, με πολύ όριμο τρόπο και το έβλεπα κιόλας και στα σχόλια που είχαμε στο Πάκο 4 από την ώρα που μπήκε το θέμα, και ο κόσμος το έλεγε. Δηλαδή, πολλοί είπαν ότι για 22 χρονών δεν λέει μεγάλα λόγια και ήταν, δείχνει ότι πατάει σταθερά τα πόδια του. Η Πολωνία γενικά είναι μια φάρα πάρα πολύ μετρημένη, υγιεινή και παιδιά τα οποία λίγα λένε πολλά κάνουν. Ναι. Εγώ τους γουστάρω σαν σχολή. Ναι. Και τις Πολωνές τις γουστάρω σαν σχολή. Συμφωνούν, βλέπω και απ' έξω, γεια σου Χρήστο. Είναι εργάτες. Ναι. Ναι, στο μια κάμερα έπρεπε να υπάρχει τώρα, ναι. Στέλνει, γιατί είναι εγώ, γιατί συγκινήσετε. Κοκκίνησε. Συνέχισε, Σταύρο. Έχω άδικο για τους Πολωνούς. Και τις Πολωνές. Και τις Πολωνές. Όπως λέγαμε στην Αυτοβούλα, τις Πολωνέζες. Ναι. Γενικά, είναι αθλητές του προπονητή. Δεν είναι αθλητές οι οποίοι... Δηλαδή, όμως, ποιος είναι ο μεγαλύτερος Πολωνός στάρ που έπαιξε στην Ελλάδα. Ο Κριστόφ Βαζέχα. Ωραία. Είναι, ναι. Εντάξει. Ξέχωρα ότι ήταν ο απόλυτος στάρ της εποχής του. Δηλαδή, είχε δίπλα τον Σαραβάκο, αλλά τα νούμερά του ήταν τριπλά. Ναι. Πολλές φορές. Εντάξει. Αλλά πάντα είχε αυτό το ύφος του τίμιου εργάτη. Δηλαδή, σου έκανε έτσι το... Μήπως στον αέρα, αλλά ήταν ο τίμιος εργάτης. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Ο πιο στάρ από όλους αυτούς που ήρθανε ήταν ο Μάρτσιν Μίετσελ. Είχε το σταριλίκι. Αλλά και αυτό είχε μέτρο. Δεν ήταν κακό παιδί. Εντάξει. Και αυτός που ήταν πορνοστάρ ήταν ο Μάιντεν, επιλογή του θείου του για τα γκολπόστ της ομάδας μας. Μας τον φέρανε, φίλε, μας τον φορτώσανε. Δεν μας τον φορτώσανε, και μας τον φορτώσανε. Πάντως ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει 50-50. Σε επιτυχία στους Πολωνούς. Πάρ' τους μία... Μπότζιεκ, 100% επιτυχημένη. Μία χρονιά βέβαια, τον πήραμε σε μικρή ηλικία, ξεπετάχτηκε μετά, από τον ΠΑΟ ξεπετάχτηκε. Απλά ήμασταν τόσο ζώα που δεν τον κρατήσαμε. Δύο γκολ θυμάσαι πολύ καλά στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Στο Χαριλάου θυμάμαι. Πολλά θυμάμαι. Είχε 12-13 γκολ. 20 χρονών τότε, ναι. Ο Μπότζιεκ. Έκανε καριέρα στην Ολλανδία μεγάλη. Ο υπερπαίχτης που σκόραρε στον ντεμπούτο του. Αλλά μετά δεν ξανασκόραρε ο Ρόμπερτ Ντιμκόφσκι. Ήμασταν στο Όφι ΠΑΟΚ. Είναι το περιβόητο. Το περιβόητο παιχνίδι με τις ιδανικές φανέλες. Δεν τη λες επιτυχημένη, μάλλον στο αποτυχημένη πάει του Ντιμκόφσκι. Αποτυχημένη. Ναι. Λες εκπείς. Εντάξει, ήταν εκπληκτική μεταγραφή για την εποχή. Ήταν ηγέτης της Λέγκια, η οποία πρωταγωνιστούσε στην Ευρώπη. Είχε κάνει αρκετά καλές πορείες. Και τον Παναθηναϊκό πρέπει να είχε πληγώσει ο Πίσης. Ναι, αλλά πρόσεξε με. Ο Πίσης θα τον θυμόμαστε περισσότερο όχι για τα όσα προσέφερε στον ΠΑΟΚ. Αλλά για το Άρης Καβάλα και την γκολάρα που έβαλε για να ξεκινήσει η πορεία του Άρη μας σε άλλες κατηγορίες. Πού τον βάζεις τον πεις, στην επιτυχημένη? Στην ψυχή μου. Στην ψυχή μου, ναι. Γκρεγκόρ Σαμοτούρσκι. Σαμοτούρσκι. Μοιάζει πάρα πολύ έναν φίλο μου, ο οποίος έχει τρελαθεί και δεν είναι πλέον φίλος μου. Γράφει όλα συναρτησίες. Δεν πέτυχε αυτή η μεταγραφή. Είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος, αν παίζαμε μήλα, δεν τον διαλέγαμε. Ωραία. Πάλι του θείου σου νομίζω ήταν η επιλογή. Όχι, και αυτόν μας το φορτούσανε. Δεν τον θέλαμε ούτε αυτόν. Mm. Ο Μάρεκος Μίσκι, ένας μπακ από την Μπρέσια νομίζω. Ναι, διεθνής Πολωνός πολλά χρόνια, αλλά τον πήραμε μετά από Μουντιάλ μαζί με τον Μάιντεν και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Πρωταγωνιστές και οι δυο τους εκείνο το ΠΑΟΚ Καλυθέα 2-3, το οποίο αν μη τι άλλο το λες και ύποπτο. Ναι, τη σεζόν 2-3 πήρε ο ΠΑΟΚ και τον Μάριος Κιουκέλκα. Εργάτης, ο θείος τον έφερε και αυτό, να τα λέμε και αυτά. Αυτό ναι. Εργαλείο, value for money η επιλογή, κόκκινο τρίχης. Κυπελούχος Ελλάδος. Κυπελούχος Ελλάδος. Πολύ δουλειά. Εντάξει, άμπαλος, αλλά πολύ δουλειά. Ναι. Μάιντεν, ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα, πορνοστάρ. Ο Μάιντεν, όχι η γυναίκα του. Τι λέει, ναι, ωραία. Για τη γυναίκα του λέγω. Ναι, υπήρχε χώρο για το Μάιντεν. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ο Μάρτσι Μίετσελ. Πετυχημένη επιλογή. Η πιο πετυχημένη επιλογή, ο Μύρος Λαυσνάζουνερ. Ο πιο value for money παίκτη στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Κάρολ Σβιντέρσκι με Β'. Άρα είπα ΠΑΟΚ με δικαιώνει. 10 Πολωνοί με το Σβιντέρσκι. Δεν σε δικαιώνει, στα αγγλικά το γράφει. Το W τι είναι. Το W μπορεί να το προφέρουν σαν φι, αφού λέει και ο ίδιο. Από πού και ω πού ρε φι, το W. Πες μου μια λέξη. Το W ναι. Στο Ράντοσλαβ είναι το τελευταίο γράμμα. Έχει W. Μα πολύ... Δεν λέγαμε Ράντοσλαβ.
Μαρκόφσκι. Άρα ο Μαρκόφσκι είναι με φι, δεν είναι ο Μαρκόφσκι όμως. Εκεί βολεύει το φι. Α, είναι. Άρα το ρέσεις στον τάμπλε και το μεταφράζει όπως θέλει ο καθένας. Ακριβώς αυτό λέμε. Ναι, αλλά ο Πάοκ έχει πει ότι είναι με φι. Όχι, εγώ λέω βίτα. Για μένα είναι... Και για μένα είναι βίτα. Για μένα είναι βίτα. Θα ρωτήσουμε τον Λουτσέσκο. Για σας τι είναι. Για σας τι είναι. Το κάναμε, ήδη σπάσαμε το ρόδι. Στη συνέντευξη μου της Κυριακής. Μια και είπαμε Μαρκόφσκι, ο Ήλια Μαρκόφσκι πάει προς Αότρι Κάλλον. Ο Ουκρανός 20χρονος που εντυπωσίασε πέρσι στην ΚΑΠΑ 20, ανανεώθηκε το συμβόλαιο μέχρι το 21, αλλά στον Ιγυμιακό ένα γκολ σε 12 μάτς. Τώρα θα πάει μάλλον σε μια άλλη ομάδα που παλεύει για την παραμονή και δύσκολο θα τα καταφέρει. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το εξαιρετικό. Έτσι είναι. Ο Μαρκόφσκι. Αν ήταν κάτι το εξαιρετικό θα πήγε στο Super League. Πάμε παρακάτω. Αυτά με το Σβιντέσκι λοιπόν. Ναι. Έριξε ένα παιδί το οποίο είναι πολύ γήινο. Να μπείτε στο Πάκο 4 να διαβάσετε ολόκληρη. Να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έδωσε τα tips εσύ. Ναι, τώρα δεν διαβάζουμε όλη τη συνέντευξη. Είναι τεράστια. Να μπείτε στο Πάκο 24. Φυσικά. Να μεγαλώσουμε τα νούμερά μας, να παίρνουμε πιο εύκολα διαφήμιση. Άντε, βοηθάτε λίγο. Μας κυνηγάει. Δεν έχουμε δύο ΠΑΠ. Δηλαδή είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που δεν έχουμε πάρει ευρώ από τον ΟΠΑΠ. Γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Εντάξει, και στον ΟΠΑΠ δεν βάζουν ΠΑΟΚ. Ωραία. Έχουν εντολή να μην βάζουν στον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι στον ΟΠΑΠ. Μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Πετυχαίνουμε κανένα γάβρο σε διαφημιστική. Τι να βάλω στο κόλκα του site διαφήμιση. Πατάτε εσείς να κάνω νούμερα και θα σας πω μετά. Γιατί βοηθάτε λίγο, βάλετε λίγο πλάτη. Όχι ότι είναι άσχημα, αλλά να γίνουν καλύτερα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είχε χθες πάρτι έκπληξη η ομάδα στο Βιερίνια. Το βράδυ. Πήραν και γκόμενες και τέτοια, νομίζω Βασούλη. Οι γυναίκες τους ήταν όλων. Ήταν όλοι μας, κάμε τις οικογένειές τους. Ανέβηκαν διάφορα social media. Ωραία από ό,τι είδα τον υποδέχτηκε μέσα στο μαγαζί. Επειδή έχει τον καλύτερο πρόλογο γι' αυτό. Ναι. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Ευχαρίστησε όλους ο Βιερίνια μετά. Ήταν ωραίο. Χαλάρωμα ουσιαστικά για όλους, όλοι μαζί. Όλοι ήταν όλοι. Ήταν όλοι. Από ό,τι είδα στα βίντεο. Σχεδόν όλοι. Ο Λεβέκ δεν ήταν και πλέον δεν είναι και στο site της ΠΑΕΠΑΟ. Εφαγώθη. Από ό,τι έβλεπα πριν δεν ήταν στους αμυντικούς πλέον. Πρέπει να ήταν στην ΠΑΕ. Έτοιμοι να ήταν να το κατεβάσουν. Να αποθεώσουμε το νομικό κομμάτι της ΠΑΕΠΑΟ που ενώ κέρδισε δίκη την περασμένη Παρασκευή το μάθαμε χθες. Ναι. Συγχαρητήρια μας. Μην παραχαράσετε. Ναι. Δεν υπάρχει πάντως πλέον. Το είδα πριν. Χωρίς Λεβέκ στο site του ΠΑΟΚ, να την αποκάλυψει. Πάει εκείνη η μαύρη φιγουρίτσα που δεν υπήρχε. Ο Βάρντα είναι όμως ακόμα, βλέπω. Ο Βάρντα είναι, ναι. Ο οποίος Βάρντα χθες αυτοαποθεώθηκε κατά την παρουσίασή του στον Ατρόμητο. Τους είπε, καλώς με δεχτήκατε να με. Εδώ τους είπε ότι εδώ που αναδείχθηκα πέρσι και βγήκα καλύτερος στο πρωταθλήμα, να με ξαναβγάλετε φέτος. Ουσιαστικά είπε, παιδί μου, εντάξει. Ντάντι ισχύα και τα λοιπά. Ναι, ντάντι ισχύα κατευθείαν, ναι. Παραμένει όμως και μάλλον θα παραμείνει για πάντα. Το ξέχασα μάλλον. Ναι, παιδιά, δεν τρώμε το Λεβέκ. Το Λεβέκ το κρατήσαμε ένα χρόνο εκεί πέρα, χωρίς φωτογραφία, τίποτα. Ναι. Υπήρχε μια μαύρη φιγούρα. Και ο Ούτσκιος εκεί, άμα βλέπει τίποτα, να κάνει, να φύγει. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα με τον Άρντα, απλά δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ. Θα φύγει μόνο για αυτό, εντάξει. Απλά το Λεβέκ ήταν άμεση. Το Λεβέκ πρέπει να ήταν αυτοματοποιημένο. Μετά που δημοσιοποιήθηκε, τέλος αυτό το site. Φτάνει τόσο καιρό, εντάξει. Ναι. Φτάνει. Ο Λουτσέσκο θα ξεκινήσει ποτέ? Να, υπάρχει, έχει ξεκινήσει η εικόνα, δεν έχει πάει ούτε προπονητή ούτε παίκτη ακόμα. Η προπονητή στις 11. Οπότε. Δεν πιστεύω να αργήσουν πολύ ακόμα. Και Παρασκευή τώρα. Γιατί σήμερα είναι οι μεγάλες δοκιμές. Αύριο είναι τα τελευταία, η πιο χαλαρή. Τακτικά είναι. Δεν είναι ένταση. Εντάξει, μέχρι να του μάθει την αλφαβήτα. Δεν θα ξεκίνησαν 11, ξεκινάνε πάντα 11 και κάτι. Πρόβλεψη. Ενδεκάδα πρόβλεψη. Κάνια πέρκα. Αυτό παιδιά στα. Έλα, πες και θα σου πω. Ναι, βγάζει αρτίο τύπου, υπάρχει για την προπόνηση. Μα γιατί να σου πήγε αυτό, εσύ κόλλησε και χθες. Ναι. Αφού είναι εντάξει. Να μου πει ξανά ότι είναι εντάξει. Πόσες φορές θα το ακούσει. Είναι οι δύο γρήγοροι στον άξονα. Αυτό είναι μέσα. Ήταν και στις φωτογραφίες μέσα και στο βίντεο μέσα. Κανονικά. Δεν έχουμε χρόνο. Να είμαστε επιχειρηματίες, αγαπητοί. Α, ήθελα να σου το πούνε. Αυτό το πούνε. Ωραία. Πρόβλεψη, κοίτα. Ο Σάκοφ την άλλη Τετάρτη δεν παίζει. Α, θα παίξει. Άρα μπορεί και να παίξει, ναι. Και ο Κάνιας πού θα βρει ρυθμό. Και την άλλη Τετάρτη και στο ΟΑΚΑ. Πρώτα θα πάρει τώρα. Να πάρει λες ο Κάνιας. Κάνιας όμως με Μαουρίσιο ή Κάνιας με Σάκοφ. Μαουρίσιο δεν έπαιξε την Τετάρτη, αλλά. Ναι, αλλά και πάλι ο Μαουρίσιο θα έχει μετά τα συνεχόμενα. Δεν θα παίξει μετά. Α, όχι. Για να δεν παίζει ο Σάκοφ όμως. Θα παίξει με Μίσιτ. Θα μπει ο Μίσιτ βασικό στα Γιάννα. Τόσο γρήγορα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
να συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι, δύσκολο το βλέπω κι εγώ. Ο Πέλκας επιστρέφει, λογικά. Άμα ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την Τρίπολη, εγώ σου λέω θα παίξω μίση την Τετάρτη. Α, ναι, επειδή ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάρε τηλέφωνο. Ε... Η Τρίπολη, η οποία έχει θέματα, το παρακολουθούμε. Ήδη η ομάδα του Λιπρές έχει στηθεί για να δει το παιχνίδι. Είναι αμφίβολος ο Ιγκλέσιας και ο Κυριακόπουλος. Γιατί είσαι άπειρος, Στέργιο. Το παιχνίδι το οποίο μας απασχολεί περισσότερο από τίποτα άλλο, είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις διαβάσει την κίνηση στον Άστερα. Η αλήθεια είναι, Σταύρο, ότι δεν έχω διαβάσει την κίνηση στον Άστερα. Ναι. Αυτό είναι δείγμα απειρίας. Δίπλα μου θα μάθεις, είσαι μικρός ακόμη. Έχουμε 5 χρονάκια διαφορά, αυτά 5 θα είναι πολύ σημαντικά στην καριέρα σου. Και έχει το κόλλημα με την Τρίπολη. Αυτό θα πρέπει να βλέπουμε όλη την ώρα. Θα πρέπει να έχουμε σένσορ στο ΠΑΟΚ 24. Αστέρας Τρίπολης. Να βάλουμε tag και να ξεκινήσουμε να φορτώνουμε και έχουμε tag Αστέρας Τρίπολης. Ωραία, έχουμε tag. Έχουμε tag αντίπαλοι. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό δεν λέμε, είναι αντίπαλος ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι αδέρφια μας. Αδέρφια εδώ. Brothers. Brothers. Για μένα ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι αδέρφια και δεν θα γίνουν ποτέ. Για μένα ο Αστέρας Τρίπολης θυμάμαι ότι έχει παίξει πολλά παιχνίδια που προσπαθήσαν να το τρυπήσουν και δεν. Μετά τον τελικό τον περιβόητο του Μανιάτη. Ναι. Έχει και τη σημασία ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει στο μυαλό του ότι αν ο ΠΑΟΚ πάνε όλα καλά θα είναι στο συν 11 η διαφορά. Εννοείται ότι ανεβάζουμε, ό,τι τίτλο ανεβάζουμε όπου δουλεύουμε στο συν 11 και περιμένει. Είναι προφανώς το τονίζει, ρε παιδί μου. Γιατί αυτοί παίζουν 7,5. Εμείς παίζουμε 7,5. Όχι. Αυτοί παίζουν 7,5. Ναι, αυτό. Παίζουμε 5 και 4. Αυτό λέω. Ωραία. Στο συν 11, αν κερδίσουμε τον Όφη, γιατί μπάλα είναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ποτέ δεν ξέρει. Και η απώλεια του Κουτσιανικούλη χθες δεν είναι καλή για τον ΠΑΟΚ. Πω, τι έκανε ο Κουσιανικού, πήγαινε να του κόψει το πόδι του όλου. Τοπικό ντέρμπι, αγάπη. Εντάξει, είπαμε, αλλά. Αυτό που είναι που του κόψει το πόδι, μπορεί να πίνει καφέ στο μικρό του Κουσιανικού. Ναι, εντάξει, και αυτό είπε, μπορεί να συμβεί, αλλά πήγε να πάρει το πόδι στο χέρι. Στην κόκκινη και πα και. Πα και βρίζει. Ναι. Και δεν παίζει με εμά. Φοβερό. Απόλυα για τον ΠΑΟΚ. Η συγκεκριμένη. Ωραία το θέτει. Ο Όφη, ο οποίο έχασε 2 πέναλτι, σημείωσε παιχνίδι που παίξαμε. Άσου, εντάξει. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Κακό αυτό, ναι. Το Τιμπινελίκη έχει πέσει στο δεύτερο του Πουτουρίδη. Στο πρώτο. Περίμενε, πηγαίνει. Α, με Λουτσέσκου θα ξεκινήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά θα ακολουθήσουμε λίγα και παίκτες. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Λουτσέσκου, μαζί με τον κύριο Τσονάκα για τις ανάγκες της επικοινωνίας μας. Καταρχάς, είστε καλά, όλα καλά? First of all, how are you? How you feel? I'm okay. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Αν πάρουμε τα πράγματα βάσει των εξελίξεων, πριν από λίγο είχαμε την κλήρωση του κυπέλλου, οπότε για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Στη φάση των 8, πάω καλείται να αντιμετωπίσει την ομάδα που νίκησε την περασμένη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Αν θέλει να κάνει ένα μικρό σχόλιο για την κλήρωση. Taking the most recent facts, PAOK will face in the quarterfinals of the Cup the team that won on Sunday, Panionios. If you would like to comment about this, to close the subject of the Cup. Oh, it's a game of Cup. We'll be focused at that moment. Now it's a game against Ofi. You know very well that we fight for the Cup. We have huge confidence. It has been a very good year for us. But the most important is to focus for the next game. Είναι ένα παιχνίδι κυπέλλου, θα το κοιτάξουμε όταν έρθει η ώρα του. Από εκεί και πέρα είμαστε αφοσιωμένοι στο παιχνίδι το Κυριακάτικο με τον Όφη. Ο θεσμός του κυπέλλου είναι ένας θεσμός ο οποίος μας ενδιαφέρει, έχουμε αυτοπεποίθηση γι' αυτό. Θα παλέψουμε κανονικά για αυτό το παιχνίδι, για να φτάσουμε στο τελικό στόχο. Πώς περιμένει το παιχνίδι με τον Όφη? How do you expect the game against Όφη? Every game is a tough game because there are fights for top of classification, fights for to avoid relegation. We will face on Sunday a team that is desperate about points. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες κάθε Σαββατοκύριακο παλεύουν για την κορυφή της βαθμολογίας. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες παλεύουν για να αποφύγουν τον επιβιβασμό. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι απελπισμένη σε εισαγωγικά για να πάρει πόντους. Then we must be prepared for this kind of game, to react perfect, to know that every, for every three points we have to work, that no one gives us a present and in football
Even if you have quality and even if you are a good player or a good team, to win the game you must go work and be very responsible. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ για αυτούς τους τρεις πόντους. Το ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία αν είσαι καλός παίκτης ή καλή ομάδα. Θα πρέπει να παλεύεις για να πάρεις αυτούς τους πόντους τους οποίους οι οποίοι βρίσκονται στην μέση και θα πρέπει να είσαι απόλυτα υπεύθυνος γι' αυτό. To go inside of the pitch and to fight for the victory and not to wait for the victory. Θα πρέπει να μπούμε στο γήπεδο να παλέψουμε για την νίκη και όχι απλά να την περιμένουμε. We know very well this aspect and we are focused for this. Ξέρουμε πολύ καλά αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Παίζει ρόλο το ότι έφυγε ο προπονητής της ομάδας και ότι αποκλείστηκε από το κύπελλο, αν παίζει ρόλο στο χαρακτήρα αυτού του αγώνα. Is it important the fact that they changed the coach was the coach of Offi is out? I don't discuss about the problem of others. I don't know. I cannot say anything. Δεν θέλω να μιλήσω για τα προβλήματα των άλλων. Δεν γνωρίζω παραπάνω πράγματα, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Για τον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη, ξέρουμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι και ποιοι όχι και από τους καινούριους και από αυτούς που είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών όπως είναι ο Κάνιας, όπως είναι ο Βέλκας. For the game of Sunday, do we know which players will be available apart from the new players that came? Also, there were some issues of injuries with Kanyas, with Pelkas, if they will be available for this game. Kanyas started full trainings of us since Monday. And I start to see him very motivated, pushing a lot. He has a lot of will to come back as fast as possible. Pelkas, yes, he didn't have the same problems, but it has been a small period of having a small injury. Then now I feel him very well, and yesterday he showed high intensity, high ambition, high level of ambition. Let's say that I saw the old Pelkas. Ο Κάνιας έχει έναν τραυματισμό, επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων την Δευτέρα. Τον βλέπω με πάρα πολύ κίνητρο έτσι ώστε να επιστρέψει στην πρωτύτερη κατάσταση για να συμμετάσχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Απ' την άλλη μεριά ο Πέλκας είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε έναν τραυματισμό αλλά όχι κάτι τόσο σοβαρό τον οποίο τον κράτησε εκτός. Είμαι χαρούμενος στη χθεσινή προπόνηση τον είδα να πηγαίνει με πάρα πολύ ένταση, να έχει πραγματικά φιλοδοξία. Μπορώ να πω ότι είδα τον παλιό Πέλκα. It's good because we start hard. Let's say program in these 2 weeks with every 3 day days game. Then it's good to have all the players ready with good mental preparation, with good physical shape, and with this, as I said, will to enter inside of the pitch and to run and to fight and to win the game. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε πριν από αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων, το οποίο έρχεται, στο οποίο θα έχουμε κάθε 3 μέρες παιχνίδι, όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε καλή πνευματική κατάσταση, σε καλή φυσική κατάσταση και να έχουν αυτή την θέληση για να μπορούν να παίξουν και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την ομάδα. Οι νεοαφιχθέντες, δηλαδή ο Μίσιτς ήδη πήρε χρόνο συμμετοχή στο κύπελο, ο Γιαννούλης αν υπολογίζεται και ο Πολωνός. The other players, the new players that arrived, Μίσιτς already took some minutes in the cup. Ήδη Γιαννούλης and Σβιντερσκι are also available for this game. Step by step, they enter. Giannoulis has just the second training today with us. Siderski is coming after holiday period and after starting the preparation that is in this kind of long break. Then he needs a little bit more time, but because he's young and because he push a lot, as fast as possible, he will be with us. Ο Γιαννούλης έχει κάνει μόλις τη δεύτερη προπόνηση σήμερα. Από την άλλη μεριά μαζί μας, από την άλλη μεριά ο Σβιντερσκι προέρχεται από μια περίοδο διακοπής του πρωταθλήματος και ένα κομμάτι στο οποίο τα πρωταθλήματα αυτά στο οποίο αγωνιζόταν μπαίνουν σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι νέος και δουλεύει θα είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορο μαζί μας. It's easier for Giannoulis because he's Greek, he speaks Greek, he is part of the environment of PAOK and of the changing room. Then for him the period of adaptation should be very very short. Might be also on Sunday with us, I don't know. Για τον Γιαννούλη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι Έλληνας, μιλάει τη γλώσσα, είναι κομμάτι των αποδυτηρίων, είναι κομμάτι της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από πιο πριν είναι λίγο πιο εύκολη και η προσαρμογή του, οπότε ενδεχομένως την Κυριακή να είναι μαζί μας στο ΠΑΟΚ. Ομάρ. Ελκαντουρί.
What? Θα είναι την Κυριακή διαθέσιμο για τον αγώνα. Will he be available for the game on Yes, the... why not? Φυσικά, γιατί όχι. Γιατί λέγονται διάφορα ότι για την επιστροφή του ότι θέλει να γυρίσει στην Ιταλία και ότι για ένα θέμα το οποίο φυσικά τοποθετηθήκατε μετά το μάτς με την Παναχαϊκή και είπατε ότι θέλετε να μείνει στην ομάδα. There are some rumors already you spoke about them on the press conference of Sunday. There are some rumors that he wants to go back to Italy. In any case, on Sunday you will be on the pitch. Personally, I hope that he will be also after after Sunday. But if is to happen something, life is life. Football, life is life, and we have to be focused for the next game. Ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί περαιτέρω, την Κυριακή θα είναι μαζί μας στο γήπεδο. Ελπίζω να μην είναι, να είναι και περαιτέρω από αυτό, αλλά από εκεί και πέρα είναι ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή. Από εκεί πέρα εμείς θα σχεδιάσουμε το επόμενο μας παιχνίδι κανονικά. Με τους παίχτες που έχουν έρθει, είναι OK στο ρόστερ ή ενδεχόμενη αποχώρηση Ελκαντουρί θα δημιουργήσει ανάγκη για ακόμη μια προσθήκη? With the current squad, you are satisfied, and if Ελκαντουρί goes, will you ask for a replacement? I don't want to speak about if, we must speak about the present, and the present is this. I like to have the same group of players, I like to keep this player that has worked with us for previous year. It is important and it is not easy to build up a group and the chemistry inside of this group, and for this reason it's good to keep as many players as possible. Δεν θέλω να μιλήσω με αν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και θέλω να κρατήσω αυτό το group το οποίο έχουμε σχεδιάσει από πέρσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να φτιάξει αυτή τη χημεία και αυτό το group το οποίο έχουμε καταφέρει εμείς, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. And there is also a doubt about the transfers in winter time. In winter time, it's not so easy to find good players immediately to adapt inside of official between official games without having the possibility of training very well. Then are a lot of aspects, but as I said, I hope to Omar to be here. If he's not here, we are prepared for the next step. Και υπάρχει μια αμφιβολία γενικότερα με τις σημερινές μεταγραφές, το κατά πόσο γρήγορα και εύκολα θα προσαρμοστεί ένας παίκτης ο οποίος έρχεται μέσα σε επίσημα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, αν ο Ελκαντουρί αποχωρήσει, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο μας βήμα. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια ζηλευτή, θα λέγαμε, προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα τα οποία έχει στην ομάδα του μετά την αποχώρηση του Σέρβου επιθετικού. Είναι κάτι που το περίμενε, ο ίδιος το πίστευε, ή είναι κάτι που τον εξέπληξε ευχάριστα βλέποντας όλη αυτή την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών να συνδράμουν επιθετικά? Και αυτό γιατί έχει πετύχει 11 γκολ σε 3 αγώνες και μάλιστα με 9 διαφορετικούς σκόρερ. ΠΑΟΚ is really adapting very well after the after Prijovic has gone. All the players are trying and are succeeding to score too many goals. In 3 games we managed to score 11 goals with multiple scorers. Are you surprised by this or did you expect this? No. I know that football is football and every game has its own history. I am satisfied, but we have another game and we have to be focused for this. We cannot stay and to say now everything is perfect. We won the points, we must win the next points. Just this. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό, από εκεί πέρα όμως κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Δεν πρέπει να μένουμε στο τι συνέβη. Θα πρέπει να αποχωρήσουμε στο επόμενο και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τους 3 πόντους. Because sometimes you can score easy goals, sometimes you cannot score easy because you miss a lot of opportunities, because also the opponents are very strong, because it's one day or another day. But we, in any situation, we must win the game. We must find a way to win the game. This is the most important. Κάποιες φορές μπορεί να σκοράρουμε εύκολα, κάποιες όχι. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βρεις τον τρόπο να καταφέρεις να παίρνεις τους 3 πόντους. Είτε σκοράρεις εύκολα είτε δύσκολα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Thank you very much, coach. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω μίλησε και πάλι έτσι για όλα. Έδωσε απάντηση και για Ελκαντουρί και για Γιαννούλη. Και γενικότερα για τους παίκτες που έχουν έρθει και την ετοιμότητά τους. Και για το ρόστερ και την εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Για τον Ελκαντουρί ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι σε πρώτη φάση για την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος. Ο ίδιος είπε ότι ελπίζει να είναι και στην πορεία
Βέβαια, χθες ο Αλκαντουρί δεν προπονήθηκε και έμεινε στο γυμναστήριο γιατί είχε μία φλεγμονή στο μάτι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Σήμερα θα δούμε, σε λιγάκι θα βγει το report, αν θα προπονηθεί, θα έχει προπονηθεί μάλλον ή όχι. Η προπονήση ήταν πριν. Είχε ενδιαφέρον και σήμερα. Είχε και έχοντας την κουβέντα νωρίτερα για την ενδεκάδα, νομίζω η τοποθέτηση Λουτσέσκου ότι ο Αλκαντουρί θα είναι μαζί μας on the pitch, στο χορτάρι δηλαδή. Ναι. Νομίζω θα πάει ο ΠΑΟΚ με Μάτος, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Πασχαλάκη. Ναι. Σάχοφ, Μαουρίσιο, Πέλκα. Η λογική είναι, ναι. Αριστερά, αριστερά ο Αλκαντουρί και δεξιά ναι. Ο Λιμιός ή ο Ζαμπά, ο Λιμιός λέω εγώ. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάρει και ανάσες. Ναι. Θα πάρει και ανάσες ο Μπίσεσβαρ ενδεχομένως. Θα δούμε αν θα έχουμε και παίκτη, γιατί προς το παρόν που βλέπω το live το σταμάτησαν. Οπότε μπορεί να μην έχουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα, μα είναι. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν το Regency Casino. Συνεχίζονται με τεράστια επιτυχία οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή οι τρεις επόμενες. Υπάρχουν εισιτήρια, αλλά είναι λίγα, οπότε θα πρέπει να σπεύσετε αμέσως. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τελεφωνικά στο 217-234-56 και 7 και πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα στο 2310-491-291. Κάντε το ίδιο αν θέλετε να δείτε κάποιες από τις παραστάσεις του Φεβρουαρίου, γιατί ήδη και σε αυτές τα εισιτήρια αρχίζουν να εξαντλούνται. Μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνική, στα 171. Αν θέλεις η κουζίνα σου να εντυπωσιάσει, αλλά να γίνει και πιο λειτουργική, τοποθέτησε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους, και φυσικά οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί της αναδομό. Αναδομόπλανακένες.gr το site και 23-42-41-508 το τηλέφωνο, αν θέλετε να πάρετε και να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας αργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η Στίχημαν, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα αγώνων για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε τένις που προσφέρετε αυτές τις μέρες, είτε οτιδήποτε. Η Στίχημαν έχει πάρα πολλές επιλογές και αξίζει να μπείτε και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Έχει σήμερα αρκετούς αγώνες στα μεγάλα πρωταθλήματα και όχι μόνο. Μια καλή προθέρμανση εν ώψη του Σαββατοκύριακου που πραγματικά όλα τα πρωταθλήματα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και στη Super League. Στην Bundesliga έχουμε εικόνα μετά την πρώτη αγωνιστική, μετά την μεγάλη διακοπή του χειμώνα. Έχει Ιταλία, έχει και Μίλαν Νάπολη, έχει και Λάτσιο Γιουβέντους. Αγγλία έχει μεσοβδόμαδα, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρα πολλές επιλογές αυτό το Σαββατοκύριακο με εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Και από τη στιγμή που δεν βλέπουμε να υπάρχει αναμονή για κάποιον ποδοσφαιριστή, ας πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε είτε με τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ είτε με τα υπόλοιπα θέματα. Εδώ είμαστε, τρίτο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, ημέρα κυπέλου. Από τις 12 ΠΑΟΚ και κάτι ξέρει ότι θα την τοπίσει στον Πανιόνιο. Υπάρχει θέμα με το κύπελο. Τι θέμα υπάρχει? Διαβάζω στο SDNA, ο Παπαπέτρου χθες στο Παναθηναϊκός Λαμία δεν επέτρεψε να γίνει τέταρτη αλλαγή στην παράταση. Αυτό κανονικά δεν επιτρέπεται, γιατί λέει ότι η ΕΠΟ έχει εναρμονιστεί με τους κανονισμούς της FIFA από πέρσι, όπου έκαναν λόγο για τέταρτη αλλαγή στην παράταση. Χθες δεν έγινε αυτό. Παπαπέτρου τώρα είναι υπόλογος ουσιαστικά για αυτό το πράγμα. Αν κρίνει η Ομοσπονδία ότι όντως υπάρχει θέμα και μία από τις δύο ομάδες ή και οι δύο τέλος πάντων κάνουν ένσταση, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξαναγίνει ο αγώνας. Αυτό ουσιαστικά λέγεται σε πρώτη φάση. Και μάλιστα το άφησαν ανοιχτό όλοι και στο περιθώριο της κλήρωσης σήμερα, ότι υπάρχει όντως θέμα και θα δούμε τι θα προκύψει με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ή ανθρώπινο λάθος, από ό,τι λένε, ή εσφαλμένη κρίση του Παπαπέτρου, που πλέον είναι στα χέρια της ΚΕΔ. Ναι. Επειδή δεν έγινε αυτή η τέταρτη αλλαγή. Και από τη στιγμή που οι ομάδες μπορούν να κάνουν ένσταση, αν όντως προκύψει όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει το παιχνίδι. Είναι σημαντικό θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνει επανάληψη παιχνιδιού, όπως ξαναγίνει και η κλήρωση.
ή απλά βάλουν. Μπορεί όποια ομάδα είναι ουσιαστικά. Ναι, θα περάσει, ας πούμε. Στο σενάριο ότι θα ξαναγίνει ο αγώνας. Ε. Ναι, αν ξαναγίνει. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει η κλήρωση. Γιατί πάει πολύ. Ουσιαστικά, ή θα, αν ξαναγίνει το παιχνίδι, τέλος πάντων, και αν κερδίσει η Λαμία, θα περάσει η Λαμία όπως ήταν. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτό φαντάζομαι. Αλλά πάμε λίγο μακριά, γιατί πρέπει να δούμε αν θα γίνει όντως. Πρέπει, θα περιμένουμε την απόφαση. Αλλά ότι είναι θέμα είναι. Είναι και μεγάλο δηλαδή, θέμα. Πώς έγινε αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Γιατί ουσιαστικά αυτό που λένε ότι είναι. Υπήρχε ένα κενό σε όλο αυτό, γιατί η FIFA το είχε αποφασίσει, αλλά δεν ήταν βέβαιο ότι θα ισχύει παντού. Αλλά λένε ότι από τη μεριά της και η ΕΠΟ και η ΚΕΔ το έχει πει και αυτό. Δεν ξέρω από τη στιγμή που ότι το ακολουθεί, ότι προκύπτει δηλαδή. Στις 22 Αυγούστου η ΕΠΟ έστειλε έγγραφο σε όλες τις ΕΠΣ ναι. που ήταν ομάδες στο κύπελο ότι εναρμονίζεται μετά και το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον κανονισμό της FIFA. Υπάρχει θέμα και μάλιστα μεγάλο. Ναι. Γιατί δεν το θα δούμε και τη στάση του Παναθηναϊκού, που φαντάζομαι έχει κάθε ένομο συμφέρον να κυνηγήσει όσο δεν πάει την επανάληψη. Ναι. Δεν είναι ένα θέμα τυπικής σημασίας. Όχι. Δηλαδή ότι η μπάλα αντί να είναι κόκκινη και πράσινη ήταν κόκκινη και ροζ. Ναι, είναι ένα θέμα και σοβαρό. Είχαν και οι δύο ομάδες δικαίωμα αλλαγή ουσιαστικά. Και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν επιτράπη. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι, θα το δούμε πώς θα κυλήσει. Νομίζω άμεσα, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος. Δηλαδή δεν μπορεί να καθυστερήσει πολύ αυτή η υπόθεση τώρα. Πρέπει άμεσα να δουν τι συμβαίνει και. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα. Ότι δεν θα έχουμε κύπελο 5, 6, 7. Ναι. Α, είναι και αυτό. Ουσιαστικά είναι. Όχι αυτήν την εβδομάδα, πρέπει την επόμενη. Ναι. Ναι. Βλέποντας λίγο το πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή τον Όφη. Τετάρτη θα παίξει με τον Μπας Γιάννενα, 30 Ιανουαρίου, ξανά στην Τούμπα. Κλείνει έτσι αυτή η τετράδα αγώνων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ελπίζουν στον ΠΑΟΚ και όλοι μας με το απόλυτο των νικών. Ναι. Όπως ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, έτσι να τελειώσει αυτή την τετράδα. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο ντέρμπι του 2019 με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. 2, 3 ή 4 μέρες μετά. Θα έχει το κύπελο με τον Πανιόνιο. Ναι. Καπάκι μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Και 2, 3 ή 4 μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Αυτό που λέγαμε και πριν. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ κάπου στις 16-17 Φεβρουαρίου θα το παίξει. Φλεβάρι είναι. Πρέπει να δούμε λίγο τώρα. 1, 2, 3. Και αυτοί τι έχουν. Ας τον ΠΑΟΚ. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε. Αυτοί τι έχουν. Τι έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει τα δύο κύπελα. Έχει τα δύο ευρωπαϊκά. Και έχει πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Αυτή είναι το θέμα. Αυτοί κυνηγάνε. Εμείς είμαστε μπροστά, αγέροχοι. Δείχνουμε τον δρόμο. Ναι. Έχεις να πεις κάτι για το ολέθριο λάθος του Παπαπέτρου. Ναι. Έχει... Που ενώ επιτρέπονταν 4 αλλαγές στο κύπελλο, όπως και στη διοργανώση της UEFA, δεν άφησε να κάνουν 4 αλλαγή. Και υπάρχει το ενδεχόμενο επανάληψη του Παναθηναϊκού Λαμία. Ναι. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός ένσταση. Καλά, και Λαμία, να γίνει. Δεν θα κάνει. Υπάρχει θέμα όντως. Δεν άφησε να γίνει το αλλαγή. Το βλέπω. Τιμωρεί τον Παπαπέτρου. Ναι. Ο οποίος δεν ήξερε τον κανονισμό. Εντάξει. Ναι. Θα τιμωρηθεί και δεν θα παίξει. Διεθνής ηγητής. Άλλος ένας διεθνής που μπορεί να βγει εκτός πινάκου. Ναι. Αν όντως, γιατί αυτό λέγαμε τώρα με το Στέργιο, αν όντως ξαναγίνει το παιχνίδι, μετά τι γίνεται η αγώνα του κυπέλου. Πάει όσο έχει. Θα πρέπει να γίνει άμεσα, να εκδικαστεί η ένσταση. Ναι. Καλά, ναι, γρήγορα, σίγουρα. Να γίνει, να επαναληφθεί ο, ναι, ο αγώνας. Το δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει την. Την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά. Αφού οι αγώνες είναι τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Μπορεί να υπάρξει και το άλλο ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο αγώνας του πρωταθλήματος και να πάει σε εμβόλυμη αγωνιστική. Σε εμβόλυμη ημερομηνία και να παίξει την Κυριακή τώρα μία Παναθηναϊκός. Τώρα άμεσα, ναι. Νομίζω. Μόνο εδώ αυτά στην φανταστική αυτή χώρα που λέγεται και Ελλάδα. Και μετά περίμενε. Όποια ομάδα κερδίσει, περνάει αυτό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ναι. Δεν ξαναγίνεται, ας πούμε, κλήρωση και πάμε όλα πίσω. Ναι. Όπου. Πάει δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μετά. Είμαι απόλυτα σίγουρο. Μπορεί να τεθεί θέμα ότι αφού είναι άλλη ομάδα στην κλήρωση. Ξαναγίνει κλήρωση. Και μετά όμως πάει πολύ πίσω όλο.
Δεν είναι χρονικά, δεν μπορεί να ξανακυκλειώσει, θα αντικατασταθεί. Άρα πάει μετά, αν γίνει όλο αυτό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Ωραία. Φοβερά πράγματα. Καλά, ναι, το ότι δεν επιτράπει να γίνει τέτοια αλλαγή. Είναι αυτό που έλεγε και ο κύριος Μποροβίλος, φανταστική διοργάνωση, περθέαμα. Ναι. Καλά, δεν φταίει το άλλο. Καλά, ναι. Ούτε ο Μποροβίλος φταίει, ούτε γενικότερα. Καταρχάς, αφού υπήρξε το έγγραφο και όλοι ενημερώθηκαν ότι ισχύει αυτό σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, έπρεπε να το ξέρουν όλοι οι διαιτητές. Άρα είναι λάθος που δεν ξέρουν. Και ειδικά οι διεθνείς. Ναι. Εντάξει. Στη μία είναι και το Δέλτα Στίγμα στα γραφεία της Λίγκας. Θα οριστεί κανονικά οι ημερομηνίες και οι ώρες από 21η αγωνιστική μέχρι 30η. Οπότε θα ξέρουμε και το πρόγραμμα. Και ετοιμάζει, λέει, η ΑΕΚ μια πρόταση. Για την επόμενη σεζόν. Το οποίο συμφωνεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω, και ο Παναθηναϊκός. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Δεν έχει δέκανε. Αλλά συμφωνώ. Ωραία. Ναι. Θα συζητηθούν, λέει, και οι κακοί αγωνιστικοί χώροι στο δελτασίμο αυτό. Τι λες και θα άμα συζητηθεί, θα αλλάξουν όλοι από αύριο. Όχι, έχει τη δυνατότητα η Super League ως συνεταιρισμός να επιβάλλει στους εταίρους να φτιάξουν τα γήπεδα. Δεν το έχει κάνει Σταύρο 15 φορές μέχρι τώρα. Όχι, δεν το έχει κάνει 15 φορές μέχρι τώρα. Δεν το έχει κάνει 2-3 φορές. Μία φορά χρηματοδοτήθηκαν οι αγωνιστικοί χώροι από τη Super League. Ναι. Ήταν μια χαρά. Τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται στη Λάρισα, γιατί αυτό είναι φωτογραφικό. Είναι. Ναι. Δεν έχει κάποιο άλλο αγωνιστικό χώρο σοβαρό θέμα. Δηλαδή σε γήπεδα που οι ομάδες δεν είναι πλούσιες, ξέρω εγώ, όπως είναι όφι, μια χαρά γήπεδο έχει. Καλά, σχετικά. Ναι. Το Πας Γιάννενα έχει λύσει το θέμα του. Στην Ξάνθη είναι μια χαρά. Στον Πανιόνι είναι σούπερ. Εκπληκτικό αγωνιστικό χώρο. Στην Τούμπα είναι σούπερ, στο Καϊσκάκι είναι σούπερ. Το ΆΚΑ έχει βελτιωθεί πολύ γιατί πέρασε και αυτή τη φάση του. Ωραία, σε επίπεδο Super League, τα γήπεδα πλην της Λάρισας, ακόμα και η Λιβαδιά. Ναι, είναι πιο normal. Λαμία normal. Οκ, έχουμε δει και πολύ χειρότερα. Ωραία. Της Λάρισας δεν μπορεί να συμμετέχει στην. Ναι, έχει και η Δήμη. Ας πάει στο Βόλο να παίξει. Στο Φιλίσυχο και πολύ φιλικό πρόσωπο. Να καλιάσει. Η πόλη του Βόλου. Ας πάω στον Τίρναβο, δεν έχει τον Τίρναβο καλό χορτάρι. Καλό χορτάρι έχει, για γήπεδο δεν ξέρουμε αν έχει τέλος πάντων. Στον Τίρναβο. Δεν έχω εικόνα από Τίρναβο. Ποια άλλα χωριά εκεί υπάρχουν? Η Ελασσόνα νομίζω είναι δίπλα. Η Ελασσόνα, πολύ δυνατή η Ελασσόνα. Τι γήπεδο θα έχει η Ελασσόνα, θεωρείς καλύτερο? Από τις Λάρισες καλύτερο. Η Ελασσόνα. Βγαίνει μόνο του πρώτα, δεν χρειάζεται να βάζει το τατάνι. Αν δεν περάσει του Μίτσου το κοπάδι. Το φάει λίγο το. Λίγο, ναι. Ωραία. Ναι. Φυσική κοπριά. Ξέρεις τι ώρα μυρίζουν αυτά τα γήπεδα. Αν πας σε τέτοιο γήπεδο και έχει και καμιά γιορτή τσικουδιάς και μυρίζει και τσικουδιά παράλληλα, ναι. Μπορείς να είμαστε μένος 4 αιώνες. Γιατί δεν έχει και γιορτή τσικουδιάς? Το πιο πιθανό να έχει γιορτή. Τσίπουρου, ρε. Όχι, ρε. Πώς το λέμε, πανσέτας, ξέρω εγώ. Αφού κρέας τώρα αυτή, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Ναι, όντως τώρα κρέας αυτή και εμείς είμαστε με τα μπιζέρια. Θυμίσου στο διάλειμμα να ρωτήσεις την Αγάπη που είναι ιδιοκτήτρια γηπέδου. Τι είναι? Θα σου πω μετά. Σε πήρε και τηλέφωνο και σας είπε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το γηπέδο. Όχι, θα σου πω μετά, θα σου πω μετά. Στον αέρα δεν τα λες αυτά? Όχι. Πλακώσκη φορία. Τέλος πάντων, επειδή... Πες μας λίγο την άποψή σου για την ενδεκάδα, μετά από άποψη του Λουτσέσκου. Εγώ πιστεύω ότι θα ψάξει του από στα δύο επόμενα παιχνίδια να δώσει ρυθμό στον Μπέλκα και τον Γκάνιες. Ναι. Άρα λοιπόν διαφωνώ με τον Σάχοφ Μαουρίτσιο που είπες. Mm-hmm. Ωραία, μπορεί να δούμε Γκάνιες. Μαουρίτσιο Γκάνιες, ας πούμε. Ή Σάχοφ Γκάνιες που θα λείψει την Τετάρτη. Είναι ερωτηματικό γιατί ο Μαουρίτσιο θα πρέπει να παίξει την Τετάρτη. Άρα μπορεί Σάκοφ, να δούμε Γκάνιες Σάχοφ που έχει ξαναπαίξει. Τελικό πήραμε με κανένα. Καλά, ναι. Έχει παίξει πολύ κιόλα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, λες, να υπολογίζει τον Ελκαντουρί για 8 και πάλι. Κοίτα να δεις. Όσο δεν έρχεται το εκατομμύριο για τον Ελκαντουρί από την Πάρμα. Δεν ξέρω. Επειδή το λέγαμε την αγάπη, είπε ο Λουτσέσκου on the pitch. Νομίζω φανέρωσε την πρώτη να βάλει ενδεκάδα. Ναι. Δεν είπε θα είναι απλά μαζί μας. Ναι, είπε θα είναι on the pitch. Ο Ελκαντουρί. Πίτσι είναι και. Πίτσι εκεί δίπλα από τη γραμμή όμω. Πίτσι είναι και εκεί. Ναι, πίτσι. Λέει, πίτσι. Αυτό ψάχνουμε. Και το άφησε και λίγο, ελπίζω να είναι και μετά. Το παλεύει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου το παλεύει γιατί αν δεν έρθει το εκατομμυριάκι. Ναι. Δεν θα φύγει. Ναι, ναι, ναι. Το άφησε λίγο. Το άφησε λίγο. Εμεί κάναμε τον επικίδιο να είμαστε έτοιμοι. Το γράψαμε μπαμπαμ, αλλά. Και μια κολουτουμπίτσα, εγώ Δευτέρα την κάνω. Δεν έχω πρόβλημα για το συγκεκριμένο θέμα. Το γεγονό εκείνη τη στιγμή. Όχι, εγώ Δευτέρα που έκανα τον επικίνδυνο γρήγορα να πάω. Όχι. Μα ήταν εκείνη η εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Άμα αλλάξει κάτι μετά στην πορεία, δεν είσαι μάντη. Πού θα ξέρει τι θα γίνει. Μάντη είμαι. Μάντη κόλχα. Άμα οι άλλοι δεν στείλουν τα λεφτά, αυτοί θα φταίνε.
και δεν προχωρήσει. Ναι, ωραία. Για να μην προχωρήσει. Λίγο. Να μην προχωρήσει. Την κουβέντα για την ενδεκάδα. Εγώ τι θα βάζα. Mm-hmm. Την κλασική. Πασχαλάκης. Οι τέσσερις πίσω. Θες που βαρέλα Βιερίνη Αμάτος. Ναι, που έχουν την δυνατότητα. Ναι. Ωραία. Ή... θα προσπαθώ. Αλλά έχει κάνει λίγες προπονήσεις ο Γιαννούλης. Πιο πολύ Τετάρτη θα, όχι, να, ναι, θα φέσκα το Βιερίνη. Οι τέσσερις πίσω. Κάνια Σάχοφ. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Μπίσεσβαρ. Λιμιό Ζαμπά. Εκπομ. Αφήνεις τον Μπέλκα. Θα βάζω. Ναι. Τον Μπέλκα θα τον βάλω αλλαγή. Ναι. Να πάρει 30 λεπτά. Ναι. Ναι, γιατί. Γιατί με τον Ερκαντουρίμενο φεύγω. Θέλω και λίγο φεσκάδα τον πάγκο να μπει κάποιο. Τον ανέβασε και πολύ τον Μπέλκα. Ο Λουτσέσκου. Είπε ότι Λουτσέσκου βλέπω τον Μπέλκα. Για τον Μπέλκα είναι ο αγαπημένος του παίκτη. Ναι, βλέπω τον Μπέλκα. Τα ζώα που τον γράζουν τον Μπέλκα. Ωραία. Γιατί βλέπω και κυρίως αναφέρομαι σε φίλους μου. Εντάξει, να πάνε για μένα να ρωτήσουν τον Λουτσέσκου γιατί θέλει τον Μπέλκα. Τι ξέρω, Λουτσέσκου, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Αύριο, αν παρακολουθήσει λίγο τι κινήσει του στο γήπεδο, τον παρακολουθεί όμω. Δεν χρειάζεται να κάνει άλλο να σου πει κάτι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Έτσι θα το πήγαινα. Είναι ιδιαιτερότητα ότι έχει μάτς και την Τετάρτη. Αλλιώς ήταν τα πράγματα πιο απλά, νομίζω. Την Τετάρτη λοιπόν θα βάζα Κάνιας, αν και ανάλογα με την Τρίπολη. Αν με την Τρίπολη, αν η Τρίπολη δεν χάσει και mm-hmm. εμείς έχουμε κερδίσει και έχουμε πάει στο συν 10, mm-hmm. την Τετάρτη στα Γιάννενα θα βάζα Μίσης Μαουρίτσιο. Ναι. Θα βάζει και Γιαννούλη. Πιθανότατα. Ναι. Και ξεκούρασε η Βιερίνια. Και πίσες να κάνει ανάσα. Ναι, και Πέλκα στο 10. Ναι. Βιερίνια έβαζε στο Όσκα δηλαδή. Αν έμενε ο Καντουρί αριστερά, ο Καντουρί δεξιά, ο Λιμιός, ναι, ή ο Ζαμπά και κορυφή το Πουλέν. Που μέσα από τα ζητούμενα των δύο αγώνων που δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και το γεγονός να αρχίσει να κουμπώνει καλύτερα η ομάδα με τον Ακπόμ, να τον ταΐσει καλύτερα. Ναι. Εντάξει, γιατί το έχει. Και έχει βάλει γκολ, αλλά ακυρώθηκε. Πέντε γκολ έχει ο Ακπόμ. Όχι, έβαλε και τώρα την πρώτη αγωνιστική. Πέντε γκολ έχει ακόμα αυτό. Με σύνολο, εγώ σου λέω για τώρα. Που λένε πολλοί ότι δεν έχει βάλει γκολ, δεν έχει βάλει γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Έχει βάλει, αλλά ακυρώθηκε. Καθαρό γκολ. Όχι, έβαλε γκολ 12 μέτρα offside και ακυρώθηκε. Καθαρότατο. Τι σφαγή είναι αυτή. Ναι, τέλος πάντων. Είναι μια διάδα αγώνων που πάω, πρέπει να κερδίσει, αλλά πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Έχει και άλλα ζητούμενα. Του να φρεσκάρει παίκτες, του να μπολιάσει καλύτερα τον Ακπόμ στο παιχνίδι του. Τέλος, Κωνσταντίνος Πυροπούλου από το Sky βλέπει. Έκτακτο. Ως τέργιος. Ένα ακόμα διαζύγιο μετά του ΠΑΟΚ με το Λεβέκ. Κοίταμε τι δούμε στον ΠΑΟΚ μέσω Open. Μην πάρετε και αυτή, παιδιά, να μην είχε κανένα φράγκο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. 50 χαρτιά έχετε μπει με Open και Έθνος. Καλά, εύκολα τώρα πηγαίνει εκεί. Πού θα πάει. Εννοείται ότι όλοι έρχονται εκεί που πληρώνει ο άλλος, αλλά φτάνει. Θεωρώ ότι το Μάιο θα υπάρξουν... Το Μάιο, μην πεις το άλλο, ναι, για λίγο. Θα υπάρξουν αρκετές ανακατατάξεις στο κανάλι του Πρόεδρου. Γιατί τα νούμερα δεν είναι αυτά που του υποσχέθηκαν του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να επιστρέψουμε λίγο και με μπάσκετ, να βγάλουμε τον Νίκο να μας πει τι γίνεται, γιατί η ομάδα έχει σημαντικό παιχνίδι αύριο. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Γκος. Πάω κάκι παίζει, παιδιά. Όλοι παλατάκι αύριο. Τι είδους συζητάμε. Α, πρέπει... εγώ όταν λέω να πηγαίνετε στο γήπεδο και αυτά, μου λέτε μην παρακαλά τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Όχι, όλοι οι μπασκετικοί παοξίδες στο γήπεδο. Τώρα οι άλλοι παρακαλετώ. Έχουν βγει και λεπτομέρειες. Υπήρχε ένα μήνυμα του Μπένε Πρέλεβιτς με την καμπάνια Keep Pauk Alive. Θα μας πει ο Νίκος αν ξέρει κάτι παραπάνω που θα ξέρει, φαντάζομαι. Που ξεκινάει και αυτό το Σάββατο. Τι ώρα παίζουμε. 5.30 νομίζω. 5.30. Αύριο, Σάββατο. Είναι ευκαιρία γιατί το ποδόσφαιρο είναι Κυριακή, άρα αύριο όλοι παλατάκι. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ειδήματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Και στα Alter Ego βρίσκεται μεταξύ άλλων κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα σε πολύ καλές τιμές. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Νοέα 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να κάνετε όλες τις επιλογές. Και Nax Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Nax Shoes και εσείς βρίσκετε όλη την ανδρική συλλογή στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Υγείας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με φοβερές τιμές. Και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέρω Βενιζέλο για όσους θέλουν να το επισκεφτούν. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Επειδή είναι και μεσημέρι και πλησιάζει η ώρα του μεσημεριανού,
Το πιστοπολείο θεϊκό νομίζω είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Αγγελάκη 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πιο κέντρο δεν γίνεται, κοντά στα πανεπιστήμια και στο ιστορικό κέντρο της πανέμορφης πόλης μας. Delivery από το 12.30 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Το τηλέφωνο, παιδιά, είναι απλό 2310-221-321. Αν μένετε ανατολικά έως και την Τούμπα και δυτικά έως τον σταθμό των τρένων, θα σας εξυπηρετήσει το Θεϊκόν και με delivery, αν θέλετε να κάτσετε στο κατάστημα, πάρα πολύ ωραίο σαλόνι και πολλά τραπεζάκια έξω στο δρόμο επί της Αγγελάκη, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή και υπάρχουν και προσφορές, για παράδειγμα, σε μια μαλαματίνα delivery και μία ακόμα δώρο. Ψητοπολείο Θεϊκό 2310-221-321. Μαζί μας είναι και το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, για όσοι θέλουν να γίνουν μπαρίστα, bartenders ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά, αλλά και σεμινάρια στην πληροφορική για αυτούς που θέλουν να γίνουν έξυπνοι στην πληροφορική και απαραίτητοι στην αγορά εργασίας. Σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης 2310-222962. Τα γραφεία είναι Εθνικής Αμήνης 14α. Ό,τι χρειάζεστε, περάστε μια βόλτα από εκεί και θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες για τα σεμινάρια και τα προγράμματα. Και στο διαδίκτυο datalabs.edu.gr. Και δεν ξεχνάμε και το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη με τον Τάκη Τσαχαρά στο θέατρο Βεργίνα. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο είναι η παράσταση στο θέατρο Βεργίνα. Υπάρχει σχεδόν sold out από ό,τι μαθαίνω. Το ίδιο ισχύει και για αύριο και για μεθαύριο. Κλείστε γύρω στις θέσεις, ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο και υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης στο 217-234-56 και 7 και πληροφορίες στο 2310-491-291. Τελευταίο διάλειμμα και παρεχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στο ανάλυση εδώ by Repress. Θα πάμε και στην ομάδα του μπάσκετ. Αύριο έχει ένα πολύ σημαντικό και απαιτητικό παιχνίδι με την ΑΕΚ, 5.30 στο Παλατάκι. Σε μία μέρα που ξεκινάει η αγάπη και το Keep Aoka Live. Ναι, πολύ σημαντικό. Σημαντική πρωτοβουλία, θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί οι εποχές δεν ευνοούν τον έρανο ή την ενίσχυση του φιλάδου στην ομάδα με λεφτά. Είναι αυτό που έλεγες προχθές. Πολύ ανταποδοτικό, ουσιαστικά 100% ανταποδοτικό. Ναι, ότι βάζεις κάπου τα λεφτά σου χρήματα και ξέρεις ότι και θα πάρεις κάτι, ναι. Ή θα πάρεις πίσω, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Ξεκινάει από αύριο αυτό, έτσι. Αυτό όταν λέμε, α, το Keep Aoka Live. Ναι. Ναι, ναι, από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες έτσι καμπάνιες, να το πω. Μια γραπτή δήλωση του Μπάνε Πρέλεβιτς χθες, σήμερα ένα βίντεο με τον Phil Goss και νομίζω στις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί έτσι αυτό η διαφήμιση, τέλος πάντων η προώθηση, να το πω έτσι, της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η οποία έχουμε εξηγήσει το τι ακριβώς είναι, το πώς είναι να λειτουργήσει και γενικότερα τι περιμένουμε να φέρει. Μακροπρόθεσμο είναι κυρίως αυτό, ή μάλλον όχι, μεσοπρόθεσμο είναι, όχι μακροπρόθεσμο, και να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέμε, βάζεις 50 ευρώ και μπορείς να το ξεργυρώσεις με 5 εισιτήρια των 10 ευρώ, όχι μόνο για τη φετινή περίοδο, στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή μέχρι πότε είναι ορισμός. Ναι, από τότε που βάζεις το ποσό έχεις. 12 μήνες δηλαδή, ημερολογιακά, ναι. 12 μήνες, ωραία. Ναι, ναι. Ή μπορείς να πάρεις μία φόρμα από την boutique, που κάνει 40 ευρώ ένα νούμερο νικτικό και να πάρεις και ένα εισιτήριο των 10 και να καλύψεις έτσι τα 50 ευρώ που θα δώσεις, τα 20 ή τα 100 ή τα 5 ή τα 10. Γιατί ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν μαζεύονται πολλά πενιντάρικα, πολλά τάλιρα, πολλά κατοστάρικα, ακόμα και όσοι μπορούν να δώσουν παραπάνω χρήματα, να βοηθήσεις και την ομάδα να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική, να έχει ρευστό και να μην υπάρχει άλλη απώλεια. Να μην κινδυνεύει γενικότερα ανά πάσα στιγμή να χάσει κάτι από αυτό που έχει. Ναι. Ναι. Υπάρχει και το μήνυμα του Phil Goss, ο οποίος ουσιαστικά και αυτός το μετέφερε στον κόσμο αυτό το μήνυμα για το Power Keep Alive. Υπάρχει και το μήνυμα του Μπάνε Πρέλεβιτς από χθες. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι νιώθουν λίγο έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν.
Εντάξει, γενικότερα το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει μια κινητοποίηση στον κόσμο λίγο στη... Υπάρχει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξωτερικεύσει το όλο θέμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ το έκρυψε και δεν μπορούσε κιόλας να το κάνει. Δεν μπορούσε γιατί θα το έβρισε μπροστά του και μετά θα ήταν χειρότερο. Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει εξωτερικεύσει την κατάσταση, η οποία είναι συγκεκριμένη, και εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η ομάδα πάει καλά. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει μια ομάδα που είναι καλή, στο δικό της επίπεδο πάντα, που μπορεί να διεκδικήσει κάποια πράγματα, αλλά έχει κάτι που την τραβάει πίσω και είναι το εξωαγωνιστικό. Και όταν λοιπόν του δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το κομμάτι που τραβάει πίσω να βοηθήσει και ο ίδιος, όπως μπορεί, έτσι. Ναι. Άλλος μπορεί να βοηθήσει με 5 ευρώ, γιατί αυτά έχει, γιατί αυτό θέλει να κάνει. Άλλος μπορεί να βοηθήσει με 1000, έτσι, γιατί είναι πιο άπλας και δεν έχει θέμα. Από τη στιγμή που του δίνεται αυτή η ευκαιρία, νομίζω ότι το όλο εγχείρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι. Το θέμα είναι να έχει και ουσιαστική αξία. Ακριβώς. Ναι, γιατί πρέπει ένα η ομάδα να μείνει όσοι έχει μέχρι το φινάλε. Ναι. Νομίζω οριακά είναι από θέματα αποχωρήσεων. Δεν την παίρνει έτσι, πόσο μάλλον για κάποιον πρωτοκλασάτο. Και να βελτιωθεί ουσιαστικά ακόμη πιο πολύ το κλίμα στην ομάδα μέσα. Εντάξει, γιατί έχει ο ΠΑΟΚ με τελικό κυπέλου. Έχει μπροστά του την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League και στο πρωτάθλημα είναι μέσα στους στόχους του. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά είναι γίνει το μάτς με το καλάθι που δεν μέτρησε, που θα συνεχίσουμε να το λέμε γιατί επηρεάζει κατά πολύ τη βαθμολογία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι στο 9-5, θα ήταν στο 14. Ναι. Και θα ήταν στην ίδια θέση με την ΑΕΚ και το Περιστέρι. Φαντάζομαι ότι αν ήταν στην ίδια θέση με την ΑΕΚ, θα είχαμε ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα που θα διαβάζουμε από χθες. Νίκο, τι θέμα υπάρχει τώρα πάλι, δεν τους αρέσουν οι διαιτητές που έχουν οριστεί? Κοίταξε να δεις, κοίταξε. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια που πάω και ΑΕΚ συναντιούνται πολύ, δηλαδή πρωτάθλημα, play-off και όλα αυτά. Και η πλάστικα γέρνει λίγο υπέρ του ΠΑΟΚ στις νίκες. Δηλαδή στα τελευταία 6 παιχνίδια από πέρσι ο ΠΑΟΚ έχει 5 νίκες. Ναι. Έχασε μόνο φέτος το ξεκίνημα της σεζόν, όταν είχε τους πολλούς τραυματισμούς. Η ΑΕΚ κάθε φορά πριν τα παιχνίδια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί κλίμα. Ναι. Κάθε φορά. Έτσι, με οποιαδήποτε αφορμή. Τώρα η αφορμή είναι ο ορισμός του Γιώργου Πουθανίδη ως πρώτος διαιτητής στο παιχνίδι το αυριανό, ο οποίος Γιώργος Πουθανίδης θα είναι πρώτος διαιτητής και στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Έχω να καταλάβω ότι μπορεί η ΑΕΚ να έχει παράπονα από τον Γιώργο Πουθανίδη στο πρώτο παιχνίδι και όλα αυτά. Το να βγαίνουν πρωτοσέλιδα που τον αναφέρουν χασάπι, έτσι, γιατί φόρτωσε με φάουλ τον Χάντερ, ενώ στο ίδιο παιχνίδι ο τρίτος διαιτητής εκείνης της αναμέτρησης, που είναι τρίτος διαιτητής και αύριο, ο Τζαφλέρης, έχει αποβάλει με δύο τεχνικές παιδιά από Θεοδόρου. Η δεύτερη δεν υπάρχει πουθενά γιατί δεν έχει δώσει μια καθαρή φάση βημάτων. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει την πρόκληση στο τελικό παίζοντας με τον Χαραλαμπίδη πρώτο προπονητή για 17 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι πράγματα που έχουν γίνει πριν 10 χρόνια και δεν τα θυμόμαστε. Γίνανε τώρα. Καλά, είναι επιλεκτική η μνήμη τους προφανώς. Ναι, χαζοί δεν είμαστε. Ναι. Εντάξει. Όταν εγώ βλέπω δημοσιεύματα, μάλλον, τα οποία λένε ότι η Φουενλαμπράδα που έπαιζε η ΑΕΚ Τετάρτη θέλει να ενισχυθεί στην περιφέρεια και έχει ρωτήσει για το Χάτσερ και ρώτησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ που παίζανε Τετάρτη. Έτσι γίνεται, ναι, με το Χάτσερ. Είναι γνωστό, έτσι γίνεται. Εγώ τι να σκεφτώ δηλαδή. Λογικό, πάρα πολύ λογικό. Μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστικά. Έτσι, η ΑΕΚ στο Champions League έχει 10 νίκες. Είναι πρώτη μαζί με τη Χάπη Ιερουσαλήμ στον όμιλό της. Στην Ελλάδα επίσης, αν εξαιρέσει εκείνη την ήττα από το Περιστέρι που έκανε στο ξεκίνημα, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχει προσθέσει παίκτες όπως ο Θείοντορ, παίκτες που ήταν πέρσι στην Αρμάνι Μιλάνο. Γενικά ένας παίκτης που εγώ νομίζω ότι ανά πάση στιγμή θα μπορούσε να βρει κάτι στην Ευρωλίγκα, αν βόλευαν οι συγκυρίες, δεν βόλεψαν και ήρθε στην ΑΕΚ. Έχει επιστρέψει τον Ρόι Τζέιμς. Γενικά έχει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει το τριπλάσιο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ και ασχολούμαστε με το χασάπι της Πηλέας, δηλαδή που γελάει όλος ο πλανήτης. Εντάξει, και το αν η Φουενλαμπράδα μπορεί να ήθελε το Χάτερ. Και ρώτησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ, όπως γράφτηκε χθες. Δηλαδή ο Χάτερ που είναι 34 χρονών, έχει παίξει σε Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία, όχι Τουρκία δεν έχει παίξει, Ιταλία και όλα αυτά. Ήταν οι άνθρωποι της ΑΕΚ εκεί και οι Ισπανοί τους ρώτησαν ο Χάτερ πώς είναι, αν είναι καλός παίκτης και τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Να σου πω όμως και το άλλο. Αυτό είναι το ένα άκρο της ΑΕΚ. Το άλλο άκρο είναι του ΠΑΟΚ που δεν μιλάει ποτέ. Από τα δύο άκρα, εγώ σας θέλω να προτιμάω το πρώτο, Νίκο, της ΑΕΚ. Ναι, στην προκειμένη όμως, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Στην προκειμένη ναι, αλλά το... Όσον αφορά το Χάτερ, ας πούμε, εγώ τι να σου πω, ότι ο Χάτερ δεν μπορεί να φύγει όταν έχει αυτό το θέμα που έχει πάω. Δεν μπορώ να σου πω. Τι να σου πω, ότι είναι πληρωμένος μέχρι κεραίας και δεν μπορεί να φύγει άμα πάρει τέτοια απόφαση. Άμα του έρθει την απόφαση καλή. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Όχι, απλά... Αλλά το να βγαίνει, εμένα το θέμα μου δεν είναι ότι ο Χάτερ μπορεί να φύγει να πάρει τη στιγμή. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟ. Σοβαρό. Εμένα
με εκνευρίζει όταν βγαίνει προς τα έξω, ξεκάθαρα από που βγαίνει, ότι τον θέλει η Φουενλαμπράδα δύο μέρες να μάθει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και είναι παιχνίδι 15ης αγωνιστικής, έτσι. Δεν είναι παιχνίδι, ξέρω εγώ, play-off, προημιτελικός κυπέλου που να πεις ότι παίζονται και πολλά. Δηλαδή, θα σου πάω μεθαύριο την ΑΕΚ. Αύριο την ΑΕΚ. Ξαναλέω όμως, Νίκο, ότι δεν μου αρέσει ούτε το, η στάση του ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που, που έχει βιώσει η ομάδα απίστευτες διαιτησίες, απίστευτες. Ναι. Και δεν μιλάει κανένας. Ούτε αυτό μου αρέσει. Να σου πω την αλήθεια. Ή μιλάει ελάχιστα, θα πω εγώ. Μη μιλάει θα ελάχιστα. Θα πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένη η κατάσταση για να μιλήσει. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, σου λέω. Εγώ τα αναφέρω αυτά γιατί το match έχει τη σημασία το αύριο. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί, ξεκάθαρα. Βέβαια. Αν και ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι πολύ καλός. Γενικά είναι μια καλή ομάδα φέτος, παρά από όποια ζητήματα έχει, ειδικά στην έδρα του ένα παραπάνω, που ανεβάζει και το ρυθμό πολύ και έχει χάσει μόνο από Telecom Bonnie, θα πω εγώ, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει, ναι. Γιατί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να τα βάλω μέσα αυτά τα μάτς. Και είναι ενδεικτικό το ότι ακόμα και έτσι, που είναι η κατάσταση, από την ΑΕΚ προσπαθεί να βγει ένα κλίμα τέτοιο. Τέλος πάντων. Είναι τα παιχνίδια που χρειάζεται ο κόσμος για να καλύψει το μικρό προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ σε πληρότητα και σε βάθος. Συμφωνούμε 100%. Δεν θα πω πάλι, Νίκο, το ίδιο. Εντάξει, ο κόσμος το έχει καταλάβει. Αυτό που λέμε και με τον Σταύρο και με την αγάπη, ότι όποιος θέλει να πάει στο παλατάκι θα πάει. Αν το πάμε στο οικονομικό, ότι είναι σημαντικό και το κάθε ευρώ κτλ. Εγώ το βλέπω από την οπτική ότι πρέπει το παλατάκι να είναι έδρα για να μπορεί ο κάθε παίκτης του ΠΑΟΚ να δώσει το έξτρα 10-15% για να καλύψει αυτό το μικρό. Νομίζω θα είναι. Ναι. Νομίζω θα είναι. Μακάρι νομίζω να είναι. Θα έχει αρκετό κόσμο αύριο, ώστε να είναι έδρα το παλατάκι, όπως λες και εσύ. Και αυτό το. Εγώ θα πω και η ποιοτική διαφορά που υπάρχει πλέον μετά τη διαφοροποίηση στα ρόστερ. Υπάρχει, για το ναι, υπάρχει. Να καλυφθεί από αυτό το πράγμα. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Στο παλατάκι δεν έχει αποκλειστεί κανέναν. Έτσι. Δεν έχει αποκλειστεί το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό. Τους έπαιξε στα ίσα. Και φάνηκε και ναι, απλά εντάξει, το παιχνίδι διαφέρει. Και γενικά ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι με αρχές γενομένες από το αυριανό μπαίνει σε μια σειρά αγώνων απαιτητικών που πλέον κρίνονται για πράγματα. Έτσι. Στα δύο παιχνίδια επομένως στον όμιλο κρίνεται η πρόκριση. Στα μέσα Φεβρουαρίου κρίνεται ένα κύπελο, έτσι, η παρουσία του στον τελικό. Οπότε μπαίνει σιγά σιγά σε αυτή τη φάση τη σεζόν ο ΠΑΟΚ. Αυτό το ματς αύριο δεν κρίνει κάτι. Δεν είναι ότι αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος ή αν το χάσει είναι πέμπτος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ντέρμπι στο οποίο αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει φτάνει και την ΑΕΚ. Έτσι. Τη φτάνει στη βαθμολογία. Δεν ξέρω αν το Περιστέρι θα συνεχίσει έτσι την πορεία. Και ο Προμηθέας που φέτος ζει και την Ευρώπη. Έχει γι' αυτό διάφορες απώλειες. Οπότε το κομμάτι της τρίτης θέσης είναι πολύ ανοιχτό ακόμα τώρα που μιλάμε. Κοίταξε, έχει αρκετό δρόμο. Υπάρχει το ματς Περιστερίου με Προμηθέα. Ναι. Άρα ναι. Ο ΠΑΟΚ είτε θα φτάσει το Περιστέρι, θα φτάσει και την ΑΕΚ, αν κερδίσει, είτε θα ανοίξει τη διαφορά με τον Προμηθέα. Mm-hmm. Όπως και να το δούμε, κέρδος. Την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ που πάει στην Πάτρα την άλλη εβδομάδα. Όπως και να το δούμε, είναι κέρδος. Νικό, ο ΠΑΟΚ έχει αύριο κανονικά Μαργαρίτη. Ναι, ναι, έτσι φαίνεται ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Εντάξει, χθες προπονήθηκε με τον Μάρα, χθες ήταν το θέμα τι θα γίνει με τον Μαργαρίτη, δηλαδή πώς ήταν σωματικά, από τη στιγμή που μπόρεσε να βγάλει το πρόγραμμα είναι εντάξει και θα είναι διαθέσιμος. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντοντρέ Τζέφερσον, καθώς το δελτίο του εκδόθηκε κανονικά και για την Basket League, οπότε θα είναι διαθέσιμος αύριο. Τυπικό ήταν το θέμα, απλά επειδή ολοκληρώθηκε σήμερα το αναφέρουμε. Και έτσι ο ΠΑΟΚ και με τον Μαργαρίτη και με τον Τζέφερσον αναμένεται να είναι πλήρης στο αυριανό παιχνίδι. Άλλο θέμα δεν υπάρχει, τίποτα. Όχι, όχι. Κάποιο άλλο ζήτημα δεν υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Υπάρχει σε πρώτη φάση ενδεχόμενο να μην κάνει έτσι προκύπτει. Έτσι προκύπτει. Προκύπτει. Λέει ότι από τις πρώτες πληροφορίες από τον Παναθηναϊκό βγαίνει το ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει ένσταση. Ναι. Ναι. Το ήξεραν, λέει, και οι ίδιοι ότι μπορούσαν να κάνουν αλλαγή. Ναι. Το είχαν πει στον Παπαπέτρο, ναι, δεν έγινε. Αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένοι σε πρώτη φάση να προχωρήσουν στην ένσταση. Τώρα, βέβαια. Λοιπόν, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2-3-10-2-87-3-8 κερδίζουν αυτόματα από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ αύριο στο Παλτάκι στις 5.30. Οι πρώτοι 5, 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8. Ευκαιρία είναι. Γιατί πολύ είπαμε. Καλό παιχνίδι. Ναι. Αν το δούμε πολύ σφαιρικά. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Και χρειάζεται ο ΠΑΟΚ την
παρουσία του κόσμου, τη μαζική παρουσία του κόσμου. Ναι. Ξαναλέω, ας βγάλουμε απ' έξω το οικονομικό. Το έχουν ανάγκη οι παίκτες για να εμφανιστούν κατά 10% καλύτεροι όσο χρειάζεται για να υπερκαλύψουν λίγο την ποιοτική ανωτερότητα της ΑΕΚ και το μεγαλύτερο βάθος που έχει στον πάγκο, γιατί απλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η ΕΠΟ για το όλο θέμα του Παπαπέτρου. Ουσιαστικά ναι, λέει ότι τον παραπέμπει στην ΚΕΔ, νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω. Η τέταρτη αλλαγή έγινε πρώτη φορά στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Παρότι δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή αυτού του κανονισμού, εναρμονίστηκε η ΕΠΟ με τον κανονισμό αυτό στις 21 Αυγούστου. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αγάπη, επισημοποιήθηκε στις ομάδες, στις ΕΠΣ μάλλον, και από εκεί στις ομάδες με έγγραφο στις 22 Αυγούστου. Και τώρα πλέον καταλήγει η ανακοίνωση, η περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης άπτεται των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔ. Αλλά αν δεν καταθέσει ένσταση ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, βέβαια, αυτό τώρα είναι πολύ πρόημο. Θα δούμε δηλαδή αν αλλάξει κάτι και τον Παναθηναϊκό, αν προχωρήσει. Ναι, γιατί υπάρχουν και ιδιαίτερες σκέψεις, ναι, πιέσεις. Τώρα αυτή είναι η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, ότι δεν σκέφτονται ακόμα. Τώρα, μπορεί να σκεφτούν πιέσεις του Παναθηναϊκού, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Καλά, προφανώς από τη μεριά της Λαμίας δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι. Ναι, όχι. Εντάξει, είναι δικό της παιχνίδι. Τα έχουμε δει όλα, αλλά αυτό δεν θα το δούμε. Ξέρα κάτι το παιχνίδι, μήπως χάσουμε την πρόκριση. Προφανώς το ενδιαφέρον είναι στον Παναθηναϊκό, αν τελικά αυτός θα θελήσει να κάνει την ένσταση ή όχι. Είναι θέμα, είπαμε, αλλά θα δούμε τι θα προκύψει στις επόμενες ημέρες. Βέβαια πρέπει να γίνει άμεσα ό,τι είναι να γίνει, γιατί λέγαμε και πριν ότι όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη μεσοβδόμαδα είναι κανονικά τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος, γιατί μετά θα υπάρχει καθυστέρηση. Θα δούμε. Δεν υπάρχει και από τη Λίγκα ακόμα καμιά ενημέρωση, από ό,τι βλέπω. Ναι. Που είπαμε το ΔΣ εκεί ήταν να ξεκινήσει τη μία. Ουσιαστικά εκεί περιμένουμε το πρόγραμμα, πώς θα πάει από την 21η μέχρι και την 30η. Για να δούμε. Επιστρέφει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Φοβερό. Το σκέφτηκα λίγο, λέτε αυτό. Φοβερό. Κοίταξε, εγώ θεώρησα με βάση τον τίτλο ότι επιστρέφει για γενικός αρχηγός. Ναι. Για κάτι τέλος πάντων, στο σκάουτινγκ. Θέμα ωρών κιόλας. Θέμα ωρών, ναι. DNA. Ο 34χρονος πλέον Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ναι. Ο οποίος αγωνίζεται στην Brisbane Roar της Αυστραλίας. Πώς φέρω μάλλον. Η Brisbane Roar. Brisbane Roar. Εντάξει. Είναι θέμα ωρών να επιστρέψει μάλιστα στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, για να το κλείσουμε και αυτό, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ προσωπικά, εάν κάνει ένσταση, δεν θα τον κακολογήσω. Εντάξει, έχει όλο το. Αυτή τη στιγμή μπορεί να το κάνει, το δικαίωμα. Μπορούσε... Δεν θα θεωρήσω δηλαδή ότι πάει να πάρει την πρόκριση ούτε στα χαρτιά του τίποτα, θα γίνει επανάληψη αγώνα. Όχι, ρε, και είναι κάτι σημαντικό. Μπορείς να αλλάξεις την απόφασή σου και να λες όχι. Είναι εντάξει, είναι στο χέρι του. Είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι πάει να το κινήσει. Δεν το είπε μόνο, δεν το κινήσαν μόνοι του. Μπορεί και να μην το κάνει, δεν θα το κακολογήσω. Όχι, εντάξει, είναι ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Μια αλλαγή που θα μπορούσε και ενδεχομένως να αλλάξει και τις ισορροπίες. Ή μπορεί και όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν έχει τη μαγική σφαίρα. Ναι, είναι, ή όπως και να έχει, είναι ένα λάθος του Παπαπέτρου. Είναι μια καταστρατήγηση σημαντικού κανονισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Σε αυτή την εποχή είναι, πλέον, ναι. Να πω ότι ήταν διαιτητής που σφύριζε στη ΓΑΜΑ Εθνική Football League 2. Ναι, ναι, ναι. Και να μην ξέρει ένα κανονισμό. Και σε ένα κύπελο και είναι αδιάβαστος. Ναι, αλλά διεθνής διαιτητής να μην γνωρίζει τους κανονισμούς, τους βασικούς κανονισμούς σε αγώνες κυπέλλου, τι γίνεται. Είναι λίγο περίεργο. Πραγματικά είναι αδικαιολόγητο και δείχνει και αυτό το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών, που προσωπικά εγώ δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Τους θεωρώ όλους μέτριους έως επικίνδυνους, όπως είναι ο διαιτητής του ΠΑΟΚ ΟΦΗ, ο Γρατσάνης. Ναι. Διαιτητής που προβιβάστηκε πρόπερση, ανέβηκε Super League για ένα μόνο παιχνίδι. Το χορτάσαμε, το ξανακατεβάσαμε την επόμενη σεζόν στη ΒΓ Εθνική. Είναι ο διαιτητής, είχαμε κάνει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24, αναζητήσει το λίγο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ένα μάτς εκτός έδρας του Φωστήρα, στο δεύτερο λεπτό δίνει ένα πέναλτι της 20ετίας, να πω. Ναι. Δηλαδή ακούμπησε ένας αμυντικός, ένα επιθετικός στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Δεν έπεσε ο επιθετικός. Έμεινε όρθιος. Αλλά έδωσε πέναλτι. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό την επαφή στο μπάσκετ, αν σφύριζε φάουλ, θα ουρλιάζαμε 10 μέρες. Ναι. Και αυτός το δώσε πέναλτι. Ο Γρατσάνης αυτός. Υπάρχουν και δημοσιεύματα που το χαρακτηρίζουν συνάδελφοί του διαιτητή παλιά κοπή. Και όχι κάτι το ιδιαίτερο, και η ΚΕΔ τον όρισε στο μάτς της Κυριακής.
για να λέμε πώς έχουν τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μπάσκετ αύριο, είπαμε πάω κάκ. Την Κυριακή πάω κόφι. Το ένα παιχνίδι 5.30 αύριο, το άλλο 5 και 4 την Κυριακή. Οπότε και για τον κόσμο, στα νομίζω... ερασιτεχνικά τμήματα, μπείτε στο ΠΑΟ 24. Ναι. Θα υπάρχει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Γενικά είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, έχει πολλούς αγώνες, οπότε είναι ευκαιρία να είστε δίπλα σε όλες τις ομάδες. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Αλλά στα Alter Ego μπορείτε να βρείτε τα πάντα από κοστούμια, σακάκια και παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να επιλέξετε. Και μαζί μας είναι και τα NAC Shoes. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια NAC Shoes και εσείς μπορείτε να βρείτε όλη τη συλλογή στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με εκτός από ό,τι έβλεπα που φτάνουν και τα 70%. Και υπάρχει κατάστημα και σε Ελευθέρους Βενιζέλους για όσους ταξιδεύουν. Η Στίχημαν φυσικά ήταν και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 και σήμερα Παρασκευή, αλλά πόσο μάλλον Σάββατο Κυριακή, εκατοντάδες επιλογές σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα του κόσμου και όχι μόνο. Και σε αντιεμπορικά πρωταθλήματα υπάρχουν επιλογές στη Στίχημαν, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24ωρη υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο καθένας ανάλογα με τον τρόπο που παίζει για να διεκδικήσει μεγάλα κέρδη και υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα με πάρα πολύ μεγάλα jackpot, δυνατές συγκινήσεις και μεγάλα κέρδη. Μαζί μας την δεύτερη ώρα ήταν και οι επιτροφές Αβράμουλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλα τα βότανα για φυσικό αδυνάτισμα. Με πρώτο και καλύτερο το Φυτοσλιμ, είναι ένα λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για υγιές αδυνάτισμα. Όλα τα προϊόντα του Αβράμουλου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγειονολόγο και υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες για να λειτουργεί ο οργανισμός ρολόι. Υπάρχουν βότανα, υπάρχουν προϊόντα με ροντιόλο ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλυθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Γενικότερα, ό,τι χρειάζεται το σώμα μας χειμώνα-καλοκαίρι για να δουλεύει όπως πρέπει. Και δεν ξεχνάμε το Ρίτζις Καζίνο και τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Σήμερα υπάρχει παράσταση, αύριο υπάρχει, μεθαύριο υπάρχει και θα υπάρχουν για όλο το Φεβρουάριο. Αλλά μην επαναπάβεστε γιατί κάθε παράσταση είναι sold out, γεμίζει ασφιχτικά το θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567, φυσικά τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζεις Καζίνο Θεσσαλονίκη, αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας. Στο Ρίζεις Καζίνο πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, δεν υπάρχει φυσικά εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό απόγευμα. Νίκης του ΠΑΟΚ να ευχηθούμε σε όλα τα αθλήματα το Σαββατοκύριακο. Παραδίδουμε τη σκητάλη από τις 2 μέχρι τις 3 στο ανάλυση από τον Bay Repress. Ο Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του Repress θα μας ενημερώσουν και σήμερα για πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καλό μεσημέρι.